Εδώ είμαστε και εμείς, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Μπαλαντέρ σήμερα διαφορετικός, όπως καταλαβαίνετε. Post-game μπαλαντέρ σήμερα. Όχι με καλή έτσι, με καλό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε με την Πάτε. Έχασε με 1-3 και αποχαιρέτησε την Ευρώπη με άσχημο τρόπο. Βέβαια, σε συνδυασμό με το άλλο αποτέλεσμα, γιατί σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε μόνο τη δική του νίκη, ήθελε και ήττα της Βίντι. Ακόμα και να κέρδιζε σήμερα με το 2-2 στην Ουγγαρία ανάμεσα σε Βίντι και Τσέλσι, δεν θα περνούσε και πάλι, αλλά σε κάθε περίπτωση η εικόνα του, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, όταν και η Μπάτε προηγήθηκε με 0-3, ήταν πάρα πολύ κακή και νομίζω ότι η ατάκα του Λουτσέσκου ότι στο σημερινό παιχνίδι ουσιαστικά αντικατοπτρίζεται όλη η πορεία του ΠΑΟΚ φέτος στη φάση των ομίλων του Europa League είναι και μια πραγματικότητα. Δεν το άκουσε ο ΠΑΟΚ να περάσει, αυτή είναι η αλήθεια. Με την εικόνα που είχε στο μεγαλύτερο κομμάτι του ομίλου του στο Europa League, παρότι θεωρητικά στο ξεκίνημα και όταν προέκυψε αυτή η κλήρωση ο ΠΑΟΚ ήταν από το φαβορί για να περάσει κάτω από την Τσέλσι, η εικόνα που είχε στα περισσότερα παιχνίδια ήταν αυτή που τον οδήγησε και στον αποκλεισμό. Όταν έγινε αυτή η κλήρωση πολλοί περιμέναν ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει στο νοκάουτ, θα περάσει στους 32, αλλά δεν το κατάφερε. Νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν κατάφερε ποτέ ουσιαστικά να φρεσκάρει τους παίχτες του, να κάνει τις αλλαγές που θέλει και να δώσει ανάσα σε κάποιους ο Λουτσέσκου και να βάλει κάποιους άλλους μέσα στο rotation, μπορεί να παίξει γι' αυτό το ρόλο του. Σήμερα πάντως η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν η χειρότερη φετινή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ φέτος, παρότι μετά τα πρώτα ευρωπαϊκά του παιχνίδια που έκανε και κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις, στην Ελλάδα είχε κάποια καλά εντός έδρας μάτς μέχρι όσον αφορά απόδοση. Τόσο κακή εικόνα όσο αυτή στο πρώτο ημίχρονο με την Μπάτε, νομίζω δεν είχε ούτε με τη Βίντι σε κανένα από τα δύο παιχνίδια. Και το 0-3 το έδειχνε σίγουρα. Προσπάθησε το δεύτερο μέρος, μείωσε, είχε ευκαιρίες για να μειώσει κι άλλο και με τον Βαρέλα και με τον Ακπομ. Έμεινε και με 10 παίκτες η Μπάτε. Και για περίπου 30 κάτι λεπτά από κάποιο με παίχτη περισσότερο. Αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν είσαι πίσω με 0-3 να γίνει το 4-3. Το προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο, όντως είχε πιο καλή εικόνα, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να κρατήσει κάτι από αυτή την φετινή του πορεία στο Europa League ο ΠΑΟΚ. Παρότι παραδοσιακά νομίζω τα προηγούμενα χρόνια στο Europa League είχε να δώσει πράγματα. Και διεκδικούσε και καλές εμφανίσεις έκανε. Νομίζω ότι ο φετινός συνδυασμός αυτής της ομάδας, τη συγκεκριμένη των 13-14 παιχτών που παίζουν, γιατί κάπου εκεί είναι το νούμερο ουσιαστικά για τον ΠΑΟΚ, παιχτών που έχουν ενεργό ρόλο και όχι παιχτών που μπορούν να παίξουν σε ένα-δυο μάτς. Δηλαδή, ναι, μεν ο ΠΑΟΚ έχει ένα ρόστερ που αποτελείται από 25 ποδοσφαιριστές, αλλά επί της ουσίας το ρόστερ είναι μικρότερο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Ουάρντα, ο οποίος είναι σε διαδικασία να μιλήσει στην Κοσμοτέ TV. Αλλά όταν ήταν πλέον το 0-3 και διαγράφονταν ένα σκορ πάρα πολύ βαρύ, τι προσέγγιση προσπάθησε να κάνει μπαίνοντας στο παιχνίδι, πλην από αυτό που είδαμε? Again, for another time you came into the pitch, you give freshness, some new elements on time. What did you try to do in the second half and what was happened today? It's okay, this is football. We continue very good all the season. We win most of the matches. It happened for every team in the world, not only for PAOK. Now first half, okay, very bad, but we learn. We learn from the mistake. First half it was very bad. They make three counter attack, three goals. It's okay. Second half we try to score. We try to after the first goal which score, we try to score more and we try. And the other team didn't do nothing in the second half. They try only the defense. But okay, this is football and we have to accept it and we have to learn from the mistake. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, συμβαίνουν αυτά όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, συμβαίνει σε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο να έχουν ένα τέτοιο παιχνίδι. Εμείς κάναμε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, ο αντίπαλος σε τρεις αντεπιθέσεις σημείωσε ισάριθμα γκολ. Στο δεύτερο πετύχαμε ένα γκολ σχετικά νωρίς, προσπαθήσαμε να πετύχουμε κι άλλα έτσι ώστε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε, ο αντίπαλος έμεινε πίσω για να κάνει άμυνα για να υπερασπιστεί το προβάδισμά του. Ένα κακό παιχνίδι και μαθαίνουμε από τα λάθη μας για να συνεχίσουμε. Το πρώτο ημίχρονο τι δεν πήγε καλά, βλέποντας το παιχνίδι από τον πάγκο, σαν θεατής. Γιατί έβλεπε έτσι μια μεγάλη ανακατουσούραση μέσα στην ομάδα?
Seeing the first half from the bench, what did you believe went wrong in the first half? Because we saw some things in the pitch not being quite familiar as we play normally. Okay, we had many mistakes. Sometimes it happened from everyone, from me, from all the 25 players, normal. This day, it's not our day. And, you know, we are sad because we make our fans sad, our president, our people, they are going home. Today it was called the team, all the fans came here to support us because maybe if we win, we go to the second round. But okay, this happened and we are so sorry for the fans, for the president, and we will try from the next match to make something to make them happy again. Όπως είπα και πριν, κάναμε πολλά λάθη, αλλά αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Όλοι, σε όλους μπορεί να συμβεί και στους 25 ποδοσφαιριστές που έχουμε στο ρόστερ. Και εγώ και όλοι κάνουμε λάθη. Πολλά από αυτά βγήκαν στο πρώτο ημίχρονο και είμαστε στεναχωρημένοι, διότι στεναχωρήσαμε κι εμείς με τη σειρά μας τον κόσμο που ήρθε εδώ σήμερα, παρά την παγωνιά που επικρατούσε, να μας στηρίξει, τον πρόεδρο, όλους στην ομάδα που θα γυρίσουν στο σπίτι τους με αυτή την αίσθηση της απογοήτευσης. Προσπαθήσαμε, δεν μας βγήκε το παιχνίδι, ήταν ένα κακό παιχνίδι. Περάσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Good luck. Λοιπόν, αυτή ήταν μια δήλωση από τον Ουάρντα, ο οποίος ουσιαστικά έμεινε στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα είχε μια κακή μέρα. Και αυτό πλήρωσε. Είπε ότι η ΜΠΑΤ έκανε τρεις αντεπιθέσεις στο πρώτο ημίχρονο και από αυτές πέτυχε τα τρία γκολ. Νομίζω είχε σίγουρα και άλλες δύο-τρεις η ΜΠΑΤ. Για να πετύχει ένα γκολ στο πρώτο μέρος που ήταν πραγματικά πάρα πολύ κακό για τον ΠΑΟΚ. Ο Ουάρντα που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, προσπάθησε και αυτός, αλλά okay. Σε τέτοιο επίπεδο το να γυρίσει ένα μάτσο από το 0-3 είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν γίνεται έτσι πολύ συχνά, να το πω. Λοιπόν, φυσικά είμαστε σε σύνδεση με την αίθουσα τύπου του γηπέδου της Τούμπας, περιμένοντας να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Λουτσέσκου και του προπονητή της Μπάτε. Σε όλα τα παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν στις 10 στο Europa League είναι όλα στο 0-0. Υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μίλαν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ελπίδες πρόκρισης. Θα δούμε λίγο τι γίνεται. Θα δώσουμε, νομίζω, Δημήτρης έδωσε τα τελικά τον 8-5. Πιο μετά, μόλις χαλαρώσουμε έτσι με το ρεπορτάζ από τη Τούμπα, θα δώσουμε τα πάντα όσον αφορά το στοίχημα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι στον όμιλο έχει το παιχνίδι με τη Μίλαν στο Καραϊσκάκης, παιχνίδι το οποίο κρίνει πρόκριση. Η Μπέτις σε αυτόν τον όμιλο έχει 12, η Μίλαν έχει 11, ο Ολυμπιακός έχει 8 και ψάχνει νίκη με σύν ένα γκολ, αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός. Φυσικά θα έχουμε ενημέρωση και από εκεί. Έχουμε συνδεθεί ουσιαστικά με την Cosmote TV για να έχουμε το ρεπορτάζ από την Τούμπα. Πιο μετά θα έχουμε και λίγο εικόνα από το Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ μαζί με την ΑΕΚ έχουν κάνει μια πάρα πολύ κακή πορεία μέχρι τώρα, και μάλιστα στα 18 παιχνίδια, μάλλον 17 για το Ολυμπιακό σε εξέλιξη, που έχουν παίξει οι ελληνικές ομάδες στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων φέτος, σε Champions League η ΑΕΚ, σε Europa League ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, μετράμε μόλις σαν χώρα 3 νίκες. Η νίκη του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει μόνο την Πάτε Μπόρισοφ και ο Ολυμπιακός έχει 2 νίκες με την Ντουντελάνς. Έτσι. Συν την ισοπαλία που είχε με την Μπέτις, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν μόλις 3 νίκες λέει πολλά, νομίζω, για την εικόνα τους και την πορεία τους, τέλος πάντων, μέχρι τώρα στην Ευρώπη, στη φάση των ομίλων. Έτσι, γιατί νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ στη φάση των. Και ο Ολυμπιακός, okay, που είχε πιο εύκολο έργο, στη φάση των προκριματικών τα πήγανε αρκετά καλά, αλλά έτσι είναι. Νομίζω ότι οι ομάδες, εδώ είναι τώρα ο προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, της Μπάτε που μιλάει. Δεν πειράζει, δεν ακούσουμε τώρα και τον ακούσουμε τον κύριο Μπάχα Γιάννη Ζάτση. Τον ακούσουμε μετά από την έφεση τύπου. Okay. Έχουμε εικόνα από εκεί, έτσι. Δεν έχουμε ακόμα Λουτσέσκου. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει και ο Λουτσέσκου, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο στο στόχαστρο απόψε, στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ σε 6 παιχνίδια είχε 5 ήττες. Στο μεγαλύτερο κομμάτι των ομίλων είχε κακή εικόνα, οπότε προφανώς και ο υπεύθυνος για κάτι τέτοιο
είναι ο προπονητής. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Όπως ο υπεύθυνος είναι ο προπονητής φυσικά για τους 35 βαθμούς στην Ελλάδα και τις 12 νίκες σε 13 μάτς, έτσι το αντίστοιχο συμβαίνει και στην Ευρώπη. Έτσι, για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι το ότι αποκλείστηκε νομίζω τόσο. Είναι η εικόνα η οποία είχε στο Europa League που έφερε γκρίνια. Έτσι. Δεν είναι τόσο το ότι αποκλείστηκε, το να προκληθείς, okay, συμβαίνει. Η εικόνα ήταν που έπαιξε τον ρόλο και νομίζω ότι επειδή στο μυαλό των περισσότερων και νομίζω ότι δεν ήταν και μια ουτοπία αυτό. Και τη Βίντι και την Μπάτε Μπόρσοφ ο ΠΑΟΚ θεωρητικά σαν ομάδες τις είχε. Αλλά είναι αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το κυνήγι του πρωταθλήματος, το οποίο παίζει ξεκάθαρα ρόλο. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με αυτή την πολύ μεγάλη θέληση. Λοιπόν, έχουμε τον Λουτσέσκου να δώσουμε εκεί. Τι, το ίδιο? Τι γίνεται, ρε φίλε? Δυσυπόστατος ο Μπάχα. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι στην Κοσμοτέ το παίζουν λίγο. Ναι, δώσε από εκεί, δώσε να ακούσουμε λίγο συνέντευξη τύπου από Τούμπα. Πάμε λίγο να ακούσουμε ό,τι λέει ο προπονητής Μπάτε Μπόρισοφ. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την πρόκληση. Τι πιστεύει ότι ήταν διαφορετικό και ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά και στο αποτέλεσμα? 1-4 στη Λευκορωσία για τον ΠΑΟΚ και 1-3 νίκη εδώ για την Μπάτε. Поздравляем с победой, с выходом в следующий тур. Какие были кардинальные отличия этого матча от первого, который Батэ проиграл 4-1, а сегодня выиграл 3-1? Спасибо за поздравления. Кардинальное отличие было. Мы с самого начала были очень концентрированы, хорошо оборонялись плотно. Плюс ко всему турнирная таблица не гнала нас вперед, скажем так, были расклады для нас, которые устраивали изначально нас, да, но победить все равно хотелось. Но первым, что отмечу, это хорошая оборона, и мы улучшили контратаки. Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Εντάξει, η διαφορά ήταν ότι εμείς αμυνθήκαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε πάρα πολύ συμπαγή άμυνα. Και το άλλο, ότι η κατάσταση στον όμιλο μας επέτρεπε να παίξουμε και για διάφορα αποτελέσματα, οπότε δεν μας κυνηγούσε τόσο πολύ το αποτέλεσμα, αλλά το κλειδί ήταν η πάρα πολύ καλή άμυνα. Καλησπέρα. Πίστευε πριν από το παιχνίδι ότι θα είχε τόσο εύκολη αποστολή η ομάδα του και ότι θα έβρισκε τον ΠΑΟΚ σε τέτοια μέρα? Вы ожидали то, что ваша команда с такой легкостью добудет победу и что так не очень хорошо сыграет ПАОК? Ну, я бы не назвал победу легкой, она тяжелая очень. Λοιπόν, ακούσαμε μια πρώτη τοποθέτηση. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Κρέσπο που μιλάει στην Κοσμοτέ TV. We think maybe that we can find easy the space in front and we went with a lot of players in front. And after they take an easy ball and after they make contact all the time, you know, with a lot of space. And also I think that we don't take a very good position for when this happens, when we lose the ball. And also okay, we know that Andre played all the second half with some problem and this was difficult for us. Νομίζω ένα συνδυασμό πολλών πραγμάτων πήγαν λάθος στο πρώτο ημίχρονο. Αρχικά εμείς θέλαμε να βγούμε για να βρούμε χώρο στην άμυνα της Μπάτε και βγήκαμε με πολλούς παίχτες στην επίθεση, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να παίζει με μακριές μπαλιές πηγαίνοντας στην αντεπίθεση και να μας δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτό, γιατί σε εκείνο το κομμάτι εμείς δεν είχαμε σωστές τοποθετήσεις για να αντιμετωπίσουμε τις αντεπιθέσεις της Μπάτε. Επίσης και ο Βιερίνια σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο έπαιζε με μικροενοχλήσεις, οπότε ήταν ακόμα πιο δύσκολο για μας να μπορέσουμε να αμυνθούμε σωστά στις αντεπιθέσεις της Μπάτε. Τελειώνοντας το παιχνίδι, ο κύριος Λουτσέσκου μίλησε για τη φιλοσοφία, για τη λάθος προσέγγιση αυτού του ομίλου. Δεν είχαμε το χρόνο να του ρωτήσουμε τι εννοούσε. Με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει σε παιχνίδια μεταξύ πρωταθλήματος και του Ευρωπαϊκού Ομίλου, μπορεί να μας πει κάτι αυτός, δηλαδή ποια ήταν η φιλοσοφία με την οποία δεν προσέγγισαν τα παιχνίδια αυτά? The coach at Superflas said that it was a matter of philosophy and approach generally about this
about this group, not having the chance and the possibility to ask him further what does this mean. What was the approach and the philosophy that PAOK went in this group stage in these six matches? Okay, we start. We know very well that against Chelsea in the group we don't have any chance. After we win the first game against Bate there, and this was very good for us. After we missed these two games against Bidi, and then one team that they closed very well behind, and we find a lot of problem to find the space and to have the chance to try to score. We see that when they receive goal, everything is different. But when they are back and they are close, we have a lot of problem. And also today, I think was something similar. Now that they defend back and we don't have this mentality that to create this space, this chance when the another team are very close and they work very well. No, so I think we have to improve because we find these two teams that they defend very good. But how you say, it's our philosophy to keep the ball, and we have to improve to keep the philosophy. Also to understand when we have to play in another way. Also to have the keys to make this, but to improve a lot of things. Ξεκινήσαμε τον όμιλο παίζοντας κοντά στην Chelsea στο πρώτο παιχνίδι, γνωρίζοντας ότι δύσκολα θα πάρουμε κάτι από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Στο δεύτερο παιχνίδι με την Πάτε πήραμε την νίκη που ήταν πολύ καλό για μας. Με τη Βίτη δυσκολευτήκαμε γιατί ήταν μια ομάδα η οποία γνωρίζαμε ότι παίζει πάρα πολύ καλά αμυντικά, είναι πολύ συμπαγής, κάθεται πίσω και περιμένει τον αντίπαλο. Ξέραμε επίσης ότι αν δεχτούν γκολ, το παιχνίδι τους αλλάζει τελείως και θα ήταν πιο εύκολο για μας, αλλά δεν καταφέραμε να βρούμε αυτό το γκολ που θέλαμε και να βρούμε χώρο ανάμεσα στις γραμμές. Νομίζω πάνω κάτω το ίδιο το πρόβλημα ήταν και σήμερα. Ο αντίπαλος αμύνθηκε καλά. Εμείς δεν είχαμε αυτή όχι την ποιότητα, δεν είχαμε τις λύσεις που έπρεπε να έχουμε για να βρούμε να σπάσουμε την άμυνα. Η φιλοσοφία μας είναι να έχουμε την κατοχή της μπάλας και να προσπαθούμε να ανοίξουμε την αντίπαλη άμυνα. Δεν το καταφέραμε. Βρήκαμε μπροστά μας δύο ομάδες που αμύνθηκαν πάρα πολύ καλά και δεν καταφέραμε να διασπάσουμε τη δική τους την άμυνα. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να βελτιωθούμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί μπορεί να μας παρουσιαστεί και στη συνέχεια, αλλά και γενικότερα πρέπει να αλλάξουμε έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα όταν ο αντίπαλος παίζει με αυτό το στυλ παιχνιδιού να μπορούμε να αλλάξουμε το δικό μας το παιχνίδι και να βρούμε λύσεις κοντά σε μια κλειστή άμυνα. Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, αυτά και από τον Κρέσπο που εξήγησε λίγο την κατάσταση στον όμιλο γενικότερα μετά από ερώτηση που δέχτηκε και για τα παιχνίδια με τη Τσέλσι και για τα μάτς κυρίως με τη Βίτη και την Πάτε Μπόρισοφ που κρίνανε την πρόκληση. Συνεχίζει αυτός ο παλίκαρος ο Τζόνι. Για ξαναδώστε ένα λίγο να παίρνουμε ρεπορτάζ από το ΠΑ. Τόσο καλά. Και πρέπει να δώσει συγχαρητήρια μόνο στον Στασέβιτς και για τον ΠΑΟΚ θα ρωτήσει τον προμονητή του ΠΑΟΚ. Άλλες ερωτήσεις αν έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τον Μπάχα. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε και πολύ, είναι η αλήθεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση παίρνουμε το ρεπορτάζ από ό,τι γίνεται στην Τούμπα. Λοιπόν, είμαστε πάντα συνδεδεμένοι και με την αίθουσα συνεντεύξεων τύπου, κυρίως για τον Λουτσέσκου. Θα κάνω και μετά συνομιλίες και με Σταύρο και με Ελένη και με Αγάπη και με Στέργιο. Είναι όλοι στο γήπεδο όσον αφορά το ρεπορτάζ. Περιμένουμε για ό,τι άλλο υπάρχει όσον αφορά το κομμάτι του ρεπορτάζ από την Τούμπα. Γκολ καινούργια στο στοίχημα. Βασικά, να δούμε αν έχει γκολ το στοίχημα. Έχει γκολ. 1-0 το έκανε η ΑΕΚ Λάρνακας με την Bayer Leverkusen μόλις στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-1 το έχει κάνει η Ζυρίχη στην έδρα της Λουντογκόρετς. Προηγείται από το 21 με τον γκολ του Οντέι. Γκολ έχουμε και στο Arsenal Karabakh στο Emirates το 24. Προηγείται με τον γκολ του Λακαζέτα από το 17. Η Arsenal γκολ έχουμε και στη Λισαβόνα. Sporting Λισαβόνας Βόρσκλα Πολτάβα. 1-0 με τον γκολ του Μοντέρο από το 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Τα γκολ στα παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν στις 10, έτσι. Θα δώσουμε πιο μετά, αφού ξεμπερδέψουμε με ό,τι υπάρχει από Τούμπα, θα δώσουμε και ό,τι έγινε στα απογευματινά παιχνίδια. Πάμε να ακούσουμε τον Λέο Μάτος. Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε όπως κινήθηκε στο πρώτο κομμάτι, εκεί που ήταν και το καταδικαστικό για την ομάδα.
Что случилось на первый тайм? Это который первый тайм был, это который решил почти игру. Все видели, что случилось. Мы плохо сыграли. Мы не давали все. Все это видели. Прошу прощения болельщика, которые не платили билет за смотреть хороший футбол. И первый тайм была страшная ситуация. Но мы должны сидеть и думать, что мы сделали сегодня. Потому что, конечно, я недоволен, что мы сделали. Особенно первый тайм, второй тайм хорошо. Мы поменяли чуть-чуть карате, мы показали, что мы паук. Но Лига Европы все для нас в этот год. Мы должны концентрироваться на чемпионат. И это один день, который не попал, не хорошо сыграл. И мы должны играть хорошо, лучше, чем сегодня, через три дня за чемпионат. Όλοι έχουν δει το τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν δώσαμε το 100% των δυνατοτήτων μας. Θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη για τους φιλάθλους που πλήρωσαν εισιτήριο για να έρθουν να δουν ένα όμορφο ποδόσφαιρο. Δεν το καταφέραμε αυτό. Πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε οι ίδιοι τα λάθη που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο και μέσα από αυτά να μάθουμε. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση και μια δύσκολη βραδιά για μας. Δεν έχουμε όμως τα περιθώρια το να σκύψουμε το κεφάλι κάτω και να θυμόμαστε αυτό το αποτέλεσμα. Θα πρέπει όμως να αλλάξουμε κάποια χαρακτηριστικά από το τρόπο παιχνιδιού, το πώς ξεκινάμε το παιχνίδι, γιατί από ό,τι βλέπουμε όλοι εκεί είναι το θέμα μας, το πώς θα ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Στα άλλα παιχνίδια του πρωταθλήματος δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Υπήρχε τέτοιο θέμα όμως στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Άρα η προσέγγιση αυτών των αγώνων είχε κάτι το ξεχωριστό φέτος για τον ΠΑΟΚ. Все видят, что эти ситуации бывают обычно в Европе и не на греческие лиги. Мы начинаем всегда в Европе с этой ситуации. Почему это так бывает? Что это разница среди греческой лиги и Европы? Вообще нет разницы. Мы все концентрируем для всей игры одинаково. Но первое, если смотрим, первые игры против Челси дома. 1-0 мы проиграли. Второй игры мы сыграли очень хорошо против Бате. Но эти две игры против Види, которые мы не выиграли, для меня решил вопрос. Но не думаю, что мы более концентрированы на чемпионат, чем в Лиге Европы. Это неправда. Но я думаю, что уже прошло, надо думать наперед и концентрироваться на чемпионат. Но нет разницы для нас, Куба, чемпионат и Лига Европы. Все одинаково. Για μας δεν έχει διαφορά το που παίζουμε, αν παίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα ή αν παίζουμε στην Ευρώπη. Βλέπουμε το κάθε παιχνίδι το ίδιο. Θέλουμε να αποδώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουμε ξεχωρίσει κάποια παιχνίδια. Προσπαθούμε και για τα δύο το ίδιο. Όπως και για το κύπελλο, δεν βλέπουμε κάποια διαφορά. Απλά παίξαμε και με την Τσέση καλά, ασχέτως που χάσαμε. Μετά ήρθε το δεύτερο παιχνίδι με την Πάτε που κερδίσαμε και στην ουσία η όλη πρόκριση κρίθηκε στα δύο παιχνίδια απέναντι στη Βίντι που δυστυχώς χάσαμε και τα δύο και για φέτος δυστυχώς ο ΠΑΟΚ έχει μείνει εκτός Ευρώπης και πρέπει να κοιτάξουμε τους στόχους που μας απέμειναν. Του χρόνου μπορεί να έρθει πέμπτη φορά. Σπασίμπα χαρασό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Λοιπόν, αυτά από τον Μάτος, ο οποίος ξεχώρισε τα παιχνίδια με την Μπάτε, μάλλον τα παιχνίδια με τη Βίτη, τα οποία έπαιξαν το ρόλο τους στη μάχη της πρόκρισης για τον ΠΑΟ και δύο ήττες από τους Ούγγρους, που δεν νομίζω ότι διαφωνούμε. Ο Μάτος, ο οποίος έκανε μία ακόμα κακή εμφάνιση σήμερα, μία ακόμα εμφάνιση πολύ προβληματική. Η φάση του πέναλτι είναι 100% ενδεικτική της κατάστασής του. Δηλαδή, γίνεται μια σέντρα από τα δεξιά. Ο Μάτος έχει χάσει τον παίχτη του, μάλλον από τα αριστερά του ΠΑΟΚ. Ο Μάτος έχει χάσει τον παίχτη του, γίνεται μια σέντρα και πηγαίνει και τον γκρεμίζει ουσιαστικά. Τζον, έχουμε εικόνα από. Ήρεμα τα πράγματα, έτσι.
Περιμένουμε σε λίγο να ακούσουμε και τον, και τον Λουτσέσκου. Ο Μάτος λοιπόν έλεγα ότι έχει χάσει τον παίχτη του, έρχεται με ταχύτητα από πίσω και κάπου εκεί νομίζω ότι χάνεται και ο έλεγχος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και έναν παίχτη της Βίντι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο αρχηγός, ο Στάσεβιτς, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα κατάφερε να κάνει δύο ασίστ και να κερδίσει και το πέναλτι. Της πρώτης του σκέψης μετά από αυτό το μάτς. Поздравляем с победой. Вы сегодня были один из лучших игроков на поле. Мы знаем, что вы лучше по голевым передачам в чемпионате Беларуси. Сегодня вы отдали две голевых передачи, заработали пенальти. Что вы ощущаете после матча? Спасибо большое за поздравления. И да, сегодня получился для меня хороший матч. Дал два паса, заработал пенальти. Да, это хорошо, но главное, что мы сегодня победили. Это было самым главным сегодня. Давайте вы потом, я продолжу. Ναι, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Έκανα όντως πολύ καλό παιχνίδι. Έβγαλα δύο ασίστ, κέρδισε και το πέναλτι, αλλά το σημαντικό είναι ότι κέρδισε η ομάδα. В целом, игра нам удалась, особенно первый тайм. Мы забили три хороших гола. Во втором, в принципе, вышли играть в тот же футбол, но немножко удаление нам испортило игру. Поэтому мы прижались к своим воротам и играли это обороны. Συνολικά μας βγήκε το παιχνίδι, ιδιαίτερα το πρώτο ημίχρονο. Βάλαμε τρία ωραία γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο εμείς ουσιαστικά μπήκαμε να παίξουμε το ίδιο ποδόσφαιρο, αλλά η κόκκινη κάρτα λίγο μας χάλασε το παιχνίδι και έπρεπε να αμυνθούμε καλά. Η ομάδα του έπαιξε αρκετά καλά, αλλά περίμενε τον ΠΑΟΚ να είναι τόσο κακό στο πρώτο ημίχρονο. Ваша команда очень хорошо сыграла, это правда, но вы ожидали ПАОК видеть таким плохим в первом тайме? Если честно, нет. Мы думали, что наоборот, ПАОК с первых минут пойдет в атаку, будет агрессивно играть, будет нас прессинговать, потому что им нужна была победа. Только победа оставляла им шансы на выход в следующий раунд плей-офф. Να σας πω την αλήθεια, όχι. Εμείς περιμένουμε τον ΠΑΟΚ να βγει από τα πρώτα λεπτά, να βγαίνει στην επίθεση, να παίζει πάρα πολύ επιθετικά, να ασκεί την πίεση. Γιατί ουσιαστικά αυτοί έπρεπε να παίξουν για την νίκη, γιατί μόνο η νίκη τους εξασφάλιζε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θεωρεί με την εικόνα όλων των ομάδων του ομίλου είναι δίκαιη η πρόκριση της Τσέλσι και της Μπατέρ? Судя по общей картине как бы всех команд, вы считаете справедливым то, что Челси и Батэ вышли в следующий тур? Я думаю, да, потому что мы набрали 9 очков, а Челси, по-моему, 16. Νομίζω πως ναι, γιατί εμείς έχουμε 9 πόντους και η Chelsea έχει, νομίζω, 16. Ωραία. Ευελπιστεί κάτι καλύτερο στη συνέχεια για την Ευρώπη? Надеетесь на что-то хорошее, на дальнейшее продолжение в Европе? Это будет в следующем году. Сейчас мы уйдем в отпуск, отдохнем, а там время покажет, как говорится. Θα είναι του χρόνου, τώρα έχουμε άδεια, πρέπει να ξεκουραστούμε και μετά ο χρόνος θα δείξει. Τον ευχαριστώ πολύ. Σπασίμπα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ίχαρ Στάσεβιτς, ο οποίος όντως στο πρώτο ημίχρονο έκανε ό,τι ήθελε. Από τον άξονα κυρίως, όπως μάθαμε είναι και πρώτος ασίστ στην ομάδα της Μπάτη, έχει και σήμερα δύο ασίστ, ο Στάσεβιτς. Και ήταν σημαντικός για την νίκη της ομάδας του. Καινούργια γκολ στο στοίχημα. Η ΑΕΚ Λάρνακας δεν πρόλαβε να χαρεί πολύ τον γκολ της. Έκανε το 1-0 στο 26, ισοφαρεί στο 28 από την Bayer Leverkusen. Έκανε δύο τέρματά της Sporting Λισαβόνας στο 35 τώρα. 2-0 από τον Μιγκέλ Λουίς. Κάπου εκεί είναι όλα τα παιχνίδια ανάμεσα σε 35 και 40. Λίγο πριν το τέλος των ημιχρόνων. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού 0-0 είναι ο Ολυμπιακός με τη Μίλαν. Είμαστε φυσικά ένα αναμονή της συνέντευξης τύπου. Από την Τούμπα δεν έχουμε, Τζον, εικόνα προς το παρόν. Έτσι, περιμένουμε τον Λουτσέσκου. Συνεχίζουμε εδώ. FM και όλα τα μηνύματά στο 545-26, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Και συνεχίζουμε από εδώ. Είπαμε σήμερα η εκπομπή είναι λίγο διαφορετική. Όπως καταλαβαίνετε είναι post-game μπαλαντέρ ο σημερινός. Μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και περιμένουμε ό,τι άλλο υπάρχει από πλευράς ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Ουάρντα, ακούσαμε τον Μάτος, ακούσαμε τον Κρέσπο από την Κοσμοτέ TV. Πήραμε λίγο μια μικρή έτσι αναφορά και από πλευράς Μπάτε και τον αρχηγό της Στάσεβιτς και τον προπονητή της τον Μπάχα. Είπαμε το άλλο παιχνίδι στο 2-2, το Βίντι Τσέλσι, με παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ ήθελε μόνο νίκη της Τσέλσι σε περίπτωση που νικούσε αυτός.
Η Τσέλσι προηγήθηκε με τον γκολ του Γουίλιαν. Με αυτόν τον γκολ του Αμπαντού ισοφάρισε στο 30, έγινε το 0-1, στο 32 έγινε το 1-1 για τη Βίντι. Με ένα πανέμορφο γκολ του Νεγκό η Βίντι έκανε το 2-2. Ισοφάρισε ένα Ζιρού στο 75. Έμεινε το 2-2 ως το τέλος και η Βίντι έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Καθώς δεν νομίζω ότι ήταν και αυτή κάποια πολύ πολύ ποιοτική ομάδα. Η Μπάτε μπορεί στα δικά μας τα μάτια να φαίνεται σαν μια ομάδα που δεν έχει τέλος πάντων έτσι και πολύ μεγάλη ιστορία και όλα αυτά. Αλλά η Μπάτε τελευταία δεκαετία έχει συνεχόμενα πρωταθλήματα. Έχει από τα τελευταία 10 χρόνια τα μισά έχει παίξει ο ομίλος του Champions League. Δεν το λέω αυτό σε δικαιολογία για τον ΠΑΟΚ. Απλά το λέμε για να ξέρουμε τι αντιμετώπιζε. Η Βίντι νομίζω δεν παίξε πάνω από τα όρια της αυτόν τον όμιλο. Κατάφερε να κερδίσει 2 φορές τον ΠΑΟΚ. Νομίζω πλήρωσε το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πάρει κάτι από τα παιχνίδια με την Μπάτε. Στα δικά μου τα μάτια, από τις 3 ομάδες κάτω από τη Τσέλσι, που είχε τεράστια διαφορά ποιότητας και από τις 3, ίσως αυτή που ήταν το άξιζε λίγο παραπάνω ήταν η Βίντι. Να περάσει λογική ότι ήταν η πιο αδύναμη ή τέλος πάντων η λιγότερο ποιοτική, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά, η λιγότερο ποιοτική και η πιο αδύναμη κατάφερε να κερδίσει 2 φορές τον ΠΑΟΚ και ουσιαστικά αυτή να τον πετάξει εκτός συνέχεια. Γιατί σε αυτά τα 2 μάτσα ο ΠΑΟΚ είχε βαθμούς, αν είχε μια νίκη στην έδρα του και μια ισοπαλία, να το πω έτσι, στην Ουγγαρία, θα ήταν στην επόμενη φάση. Δεν το έκανε και γενικά δεν έκανε αυτό που θα ήθελε νομίζω στη φάση των ομίλων. Η εικόνα του ήταν πολύ κακή σε όλη τη διάρκεια των ομίλων. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα έχοντας κάνει μόλις μία νίκη πεζόταν η πρόκριση ήταν ένα από τα παράδοξα που βλέπουμε να γίνονται συχνά πυκνά στο ποδόσφαιρο. Αλλά αργά ή γρήγορα και το ποδόσφαιρο, παρότι δεν είναι και τόσο δίκαιο άθλημα, αργά ή γρήγορα σε βάθος χρόνου αυτό που αξίζει το παίρνει στο ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ στο Europa League δεν άξιζε να συνεχίσει στη διοργάνωση και από αποτελέσματα και κυρίως από εικόνα. Η εικόνα του ήταν μέτρια προς κακή στα περισσότερα παιχνίδια και δεν μιλάμε για τα 2 ματς με τη Τσέλσι που δεν τίθεται κανένας τρόπος σύγκρισης. Δεν μπορεί να συγκριθεί τίποτα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ και τη Τσέλσι. Μιλάμε για τα ματς με την Μπάτε Μπόρισοφ μέσα και έξω που εκτός την κέρδισε πολύ εύκολα. Μιλάμε και για τα 2 παιχνίδια με τη Βίντι που ουσιαστικά εκεί κρίθηκε η πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει και ένας ακόμα της Βίντι, δεν θα τον ακούσουμε και αυτό για την Ζάτση, είπαμε okay, δεν είμαστε για το Μπόρισοφ FM, καλέ μου φίλε. Περιμένουμε σε λίγο να ακούσουμε τον Λουτσέσκου και μετά αφού ολοκληρωθεί το κομμάτι των δηλώσεων θα πάμε φυσικά στην Τούμπα για να πάρουμε ό,τι άλλο υπάρχει και από ρεπορτάζ και τα σχόλια φυσικά και του Σταύρου Κόλκα και του Στέργιου Αναστασιάδη και των κοριτσιών και της Αγάπης Ευελίδου και της Ελένης Μπούντου. Ο Μαξίμ Σκάβης μιλάει που έβαλε το πρώτο γκολ. Τον λένε Σκάβης ρε φίλε. Τι κάνει, Σκάβης. Σκάβης. Το έβαλε το 0-1. Ο Σκάβης σε μια περίεργη φάση στο 0-1, δηλαδή μια σέντρα που πέρασε από όλους. Πιο πολύ βρήκε η μπάλα στο στήθος του Σκάβης παρά το έβαλε αυτός και κάθεσε στη γωνία. Γενικά ο ΠΑΟΚ επίσης αυτά τα παιχνίδια του Europa League. Ναι, ήταν κακός, ναι, δεν είχε την εικόνα που θα ήθελε. Του έλειψε λίγο και η συγκυρία και λίγο η τύχη, που ίσως να την έχει λίγο παραπάνω στην Ελλάδα μέχρι τώρα, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι που παίζει το ρόλο του. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ουσία είναι ότι έμεινε εκτός. Λοιπόν, έχουμε καινούργια γκολ στο στοίχημα. Η Bayer Leverkusen προλαβαίνει να κάνει την ανατροπή πριν πάει στο ημίχρονο στην Κύπρο. 1-2 με πέναλτι του Αλάριο προηγείται στο 42. Γκολ έχουμε και στην Πράγα 2-0 η Σπάρτα. Την Zenit έκανε το 1-0 στο 32, τώρα στο 40 κάνει το 2-0. Γκολ έχουμε και στην Ιδλιακή Σλοβακία. Η Σπάρτα Τρνάβα προηγείται με 1-0 της Φενέρ Μπαχτσέ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έρχονται και πάρα πολύ ωραία νέα από την Τούμπα όσον αφορά τους 2 παίχτες που είχαν κάποια προβλήματα τραυματισμού. Δηλαδή ο Βιερίνια που έβαλε το πρώτο ημίχρονο έχοντας ενοχλήσεις και ο Πέλκας που βγήκε επίσης τραυματίας. Οι πληροφορίες που έρχονται από εκεί είναι για θλάστο στο γαστροκνήμιο για τον Πέλκα. Θα φανεί αύριο βέβαια και το μέγεθος και ο ακριβής τραυματισμός. Ενοχλεί στο δικέφαλο για τον Βιερίνια. Οπότε σε κάθε περίπτωση και οι 2 είναι εξαιρετικά αμφίβολοι για τη Δευτέρα. Θα δούμε για τον Πέλκα αν αυτή η θλάση είναι για κάτι το σημαντικό. Ο Πέλκας που όταν βγήκε, όταν έγινε αλλαγή, φαινόταν να είναι εκνευρισμένος. Δηλαδή φαινόταν ότι τον πονούσε κάτι, τον ενοχλούσε και ότι εκνευρίστηκε από αυτή την κατάσταση. Και φαίνεται να έχει σημαντικό θέμα. Έτσι. Θα φανεί αύριο αν είναι μια θλάση
Μπορεί να το κρατήσει πολύ καιρό εκτός, να το κρατήσει τέλος πάντων αρκετό καιρό εκτός. Γιατί οι θλάσσεις πλέον, η αλήθεια τις περισσότερες φορές, αποθεραπεύονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι παλαιότερα. Λοιπόν, παραμένει το 0-0 στο Καραϊσκάκης, στο Ολυμπιακός Μίλαν. 0-0 είναι και το Ντελάνς Μπέτις. 0-0 είναι το Ντινάμο Ζάγκρεπ Άντερλεχτ. 0-0 είναι το Κοπενχάγη Μπορντό. 0-0 το Λιψία Ρόζενμπουργκ. 0-0 και το Σέλτικ Σάλτσμπουργκ στα παιχνίδια του Europa League που είναι σε εξέλιξη. Και Ευρωλίγκα έχω ρε Γιάννη Ζάτση. Με έχετε μπλέξει σήμερα με τις φουτμπαλέρες εδώ πέρα. Εντάξει, και όχι μόνο δεν αναφέρω τι γίνεται, δεν έχω και εικόνα. Πρέπει να βάλω και εικόνα. Λοιπόν, στην Ευρωλίγκα νωρίτερα, στα παιχνίδια που παίχτηκαν, 88-81 ο Ολυμπιακός την Εφές, ένα ωραίο μάτς, πολύ ωραίο μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Τσέσεκα ανοίξει 88-74 τη Χίμκι. Η Φενέρ σε ένα επίσης πολύ ωραίο παιχνίδι, όσο προλάβαμε να έχουμε εικόνα, ανοίξει με 92-85 την Αρμάνη. 63-60 είναι το Μακάμπι Μπασκόνια και είναι σε εξέλιξη και το κλασικό, το μπασκετικό Ρεάλ Μπαρσελόνα, το οποίο είναι στα 53-30, φίλε Γιάννη Ζάτση. Και εμείς δεν βλέπουμε τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή, θες λίγο, σε παρακαλώ, να δώσεις βάση στον προβληματισμό μου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είμαι πάντα αυτός ο οποίος βάζει κάτι ένα μπάσκετ να παίζει, ρε φίλε. Εντάξει, λοιπόν, θα έχουμε εικόνα και από εκεί, ενώ περιμένουμε το ρεπορτάζ από την Τούμπα με δηλώσεις, με συνεντεύξεις τύπου ο Λουτσέσκου λίγο αργή, νομίζω. Αλλά είμαστε συνδεδεμένοι για να πάρουμε ό,τι έχει από ρεπορτάζ στην Τούμπα. Για κάνε λίγο μια βόλτα, σε παρακαλώ. Εδώ πρέπει να είμαστε ημίχρονο. Πολύ ωραία. Άστο εδώ που παίζει ακόμα και μετά θα πάμε στο ημίχρονο, γιατί είναι 53-30. Εδώ στο Μακάμπι Μπασκόνια είναι τέταρτη περίοδος. Στα τελευταία 7 λεπτά του αγώνα, 65-61 παίζεται το μάτς. Λοιπόν, τώρα θα έλεγα να πάρουμε κάποιο τηλέφωνο τα κορίτσια που είναι στη μεικτή ζώνη, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι όσο κάνουμε, αν πάρουμε κάποιο από τα κορίτσια, θα βγει ο Λουτσέσκου, είναι δεδομένο. Οπότε είμαστε εν αναμονή και με τη δική μου φλιαρία. FM και ενώ τα μηνύματα στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Λίγο πιο μετά, είπαμε, θα πάρουμε και σχόλια από Τούμπα για ό,τι είδαμε σήμερα και ουσιαστικά όχι μόνο για το ότι είδαμε σήμερα, ένα γενικό απολογισμό της πορείας του ΠΑΟΚ στο Europa League. Στα δικά μου τα μάτια είναι εντελώς διαφορετικό, εντελώς διαφορετική η πορεία του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League. Τα 6 εκείνα παιχνίδια με την Βασιλεία, με τη Σπαρτάκ Μόσχας και με την Μπενφίκα, εντελώς διαφορετική η πορεία του και η εικόνα του στο Europa League. Έτσι, ήταν ξεκάθαρο ότι ο πολύ μεγάλος στόχος ήταν η παρουσία στους ομίλους του Champions League. Ο ΠΑΟΚ τα έδωσε όλα, κατάφερε να κάνει κάποια πολύ μεγάλα παιχνίδια με τη Βασιλεία και τη Σπαρτάκ και να πάρει μεγάλες προκρίσεις. Κατάφερε να παίζει ουσιαστικά στο τελευταίο παιχνίδι των play-off συνέβητο με την Μπενφίκα, αλλά πλήρωσε εκεί τη διαφορά ποιότητας, νομίζω, και λίγο την ατυχία του σε εκείνο το match. Και μετά δεν θα πω ότι ήταν εξενερωμένο στο Europa League. Απλά ο μεγάλος στόχος που μπήκε και από τη διοίκηση και σε όλους μέσα στην ομάδα ήταν αυτό. Το να βρεθεί στο Champions League. Από τη στιγμή που δεν κατάφερε, επικεντρώθηκε πνευματικά, νομίζω, στο 100% πια στο ελληνικό πρωτάθλημα και το πλήρωσε στο Europa League. Βέβαια το πλήρωσε, γιατί είναι αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα. Ο Λουτσέσκου σε κάποια μάτς έκανε αλλαγές, σε κάποια μάτς προσπάθησε να ανοίξει το rotation, να βάλει παίκτες που δεν κατάφερε, που τέλος πάντων στο πρωτάθλημα δεν έχουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ομάδα, και το πλήρωσε. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν ο ΠΑΟΚ έχει ένα ρόστερ θεωρητικά γεμάτο και καλό, αλλά μέχρι τώρα που μιλάμε και πια είμαστε στο Δεκέμβριο, το ουσιαστικό του rotation είναι 13-14 παίκτες. Ξεκινάει ο Λουτσέσκου, σταματάω τη φλιαρία μου, πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα, γιατί ήταν τόσο κακός ο ΠΑΟΚ στο πρώτο χρόνο και ειδικά μετά το 0-1 υπήρχε τόσο μεγάλος εκνευρισμός που επηρέασε και το υπόλοιπο ημίχρονο? First of all, why ΠΑΟΚ was so bad in the first half, especially after the goal that brought too much nerves in the team? You noticed very well. All of us, we had the will to win the game. We had our hopes to qualify, knowing that we are not just in our hands. And probably receiving the goal, we lost completely our minds.
and what was between the goal and the end of the first half was totally a confusion. Προσέξατε πάρα πολύ καλά. Μετά τον goal υπήρξε αυτή η εικόνα. Θέλαμε να προκριθούμε. Υπήρχε θέληση για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο το γεγονός πως δεν εξαρτώταν η πρόκριση αποκλειστικά από μας. Και μετά το πρώτο goal μέχρι το τέλος του ημιχρόνου υπήρχε αυτή η σύγχυση. Then, this situation reflected more or less what happened in this group stage of EuroLeague. Η κατάσταση αυτή λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αντικατοπτρίζει την εικόνα που είχαμε στον όμιλο του Europa League. We wanted, but on the same time we weren't mentally prepared to react at all the tough situations and the minimum of negativity we fall down. Θέλαμε, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε και στην παραμικρή εμφάνιση αρνητισμού έπεφτε η ψυχολογία μας. Ακριβώς αυτό, πώς εξηγείται στην Ελλάδα με την Ελλάδα, προχθές, να δείτε τόσο ψήφρεμα και σωστά και σήμερα να σκοπάει. Exactly this, how can you explain the fact that even in Greece when we received the goal, we had the calmness and the clear mind to come back and to react and now the image was this. Because it is a huge pressure every 3 days and our concentration 101% is for the title. It's not that we don't want to do or we treat it with not correct approach. We want it because Europe before everything could be also a show window for everybody. Then of the team, of the players, or of the coaches. But as I said, playing this every 3 days with this pressure of being first, winning every game in the league, we miss something after 3 days. To give an example, we had the possibility to train for this game just yesterday morning. Υπάρχει, with a normal situation. Υπάρχει τεράστια πίεση, ειδικά παίζοντας κάθε 3 μέρες. Δική μας προσοχή είναι 101% στο πρωτάθλημα, γι' αυτό και μπορούμε να αντιδρούμε λίγο καλύτερα. Ενδεχομένως να υπάρχει μία... Δεν θα πω ότι δεν υπήρχε σωστή προσέγγιση. Θέλαμε, αυτή η πίεση ίσως δεν μας άφησε αυτά ανά 3 μέρες, να προετοιμάσουμε, να είμαστε okay σε αυτό το παιχνίδι για να μπορούμε να αντιδράσουμε. Σκεφτείτε πως η πρώτη προπόνηση η οποία κάναμε με όλο το group ήταν χθες το πρωί για αυτό το παιχνίδι, για να προετοιμάσουμε αυτό το παιχνίδι. It's not an excuse, but probably we couldn't believe that we can pass this round. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά ενδεχομένως να μην πιστεύαμε ότι μπορούμε να περάσουμε αυτό το γύρο. Και ειδικότερα μετά τις 2 ήττες από την Vidi. Coach, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, η γενική αίσθηση που υπάρχει στον κόσμο είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε, προτιμούσε να μείνει εκτός Ευρώπης για να βασιωθεί στο βασικό του στόχο που είναι το πρωτάθλημα. Πόσο δόση αλήθειας έχει αυτό και πόσο σκέφτεσαι εσείς αυτή την... We don't want to hide behind our fingers now. Generally, the impression that was made, even if it's true or not, was that PAOK didn't want, couldn't go to the next round, more to be focused in the domestic championship. How true is this for you and if you agree? Oh, it's difficult to say this. Είναι δύσκολο να το πούμε αυτό. It's not possible to go and to say, okay, this game we'll lose or doesn't matter what happened, we have to be for no. Δεν μπορούμε να πούμε ότι... It's a totally wrong idea. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι θα το χάσουμε, γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Είναι μια τελείως λάθος ιδέα. The situation had developed. Πρέπει να αναλύσουμε όλη την κατάσταση, να πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, να δούμε πώς δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Starting with the first game here, that really in that moment we can say that we were too confident of a victory. We were maybe we underestimated the opponent
Ξεκινώντας από το πρώτο παιχνίδι, ενδεχομένως να υποτιμήσαμε τον αντίπαλο λόγω όλων των καταστάσεων των οποίων είχαν συμβεί πιο πριν. Because we were forced to play that games very strong immediately, as I said also yesterday, Olympiakos, AEK, Aris, Panathinaikos, Atromitos, and in all this moment, the focus was more for this games of league. Λόγω του γεγονότος, όπως είπα και χθες, ότι μέσα σε αυτή τη σειρά των παιχνιδιών είχαμε να παίξουμε ειδικότερα στην αρχή τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Άρη, τον Ατρόμητο, ήμασταν πιο αφοσιωμένοι στο πρωτάθλημα. And yes, after coming the second game against Vidi, we went there being also very crazy, just to win, not even taking one moment in consideration that we could have also draw, which could have given us a different possibility for the last game. Και ήρθε και το παιχνίδι με την Vidi, το δεύτερο παιχνίδι, στο οποίο ήμασταν υπερβολικά τρελαμένοι σε εισαγωγικά για να κερδίσουμε το παιχνίδι, χωρίς να σκεφτόμαστε και το γεγονός πως μια ισοπαλία μας έδινε μια διαφορετική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έλα, Κώστα. Επειδή ο coach περιέγραψε μια κατάσταση κυρίως ψυχολογική, όπου οι παίκτες του δεν είχαν τον χρόνο να φεύγουν από τα μάτια της Ελλάδας και να προετοιμάζονται σωστά για την Ευρώπη, αν ξεκινούσε τώρα ο όμιλος, μήπως θα χώριζε δύο ομάδες, δύο κορμούς ομάδων για Ελλάδα και Ευρώπη, για να μπορέσει να αποφύγει αυτό το πράγμα? Και δεύτερον, βλέπει το λέωμά τους που έβλεπε τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί εμείς βλέπουμε έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν ξέρω να τον προβληματίζει. You describe the situation more of psychological, if you could. It is a psychological aspect. When you are first in the league, 10 points in front of Olympiacos, because this is the work on the pitch, this is the pressure on the pitch. 11 in front of AEK means that this team and these players gave a lot to our performance. Είναι μια άποψη κι αυτή. Normal. Εκείνη φαίνεται η πίεση και η πραγματική δουλειά στο γήπεδο, το συν 10 από τον Ολυμπιακό και το συν 11, αυτό είναι η πραγματική μας δουλειά. Υπάρχει πίεση και μπορεί να επηρεάσει το ψυχολογικό κομμάτι, είναι φυσιολογικό να μιλάμε γι' αυτό. It wasn't any kind of attack or no, but this is the reality inside of the pitch. Also in summer we were on different situation, having one game per week, then we could have had a different approach, different preparation, playing against Basel, against Spartak Moscow. I might say that it was also in Europe for us a huge disappointment, the game against Benfica, because there were a lot of hopes after the first five games to qualify, and maybe missing this qualification in Champions League, we went a little bit down for this. Και δεν σας επιτίθεμαι αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθώ να περιγράψω την κατάσταση ακόμα και στην αρχή. Έχοντας ένα παιχνίδι κάθε εβδομάδα, παίζοντας με τη Βασιλεία, με τη Σπαρτάκ Μόσχας, με την Μπενφίκα, είχαμε την δυνατότητα να προετοιμάσουμε πολύ καλύτερα τα παιχνίδια. Είχαμε χρόνο να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Υπήρξε και μια μεγάλη απογοήτευση, μπορούμε να πούμε, που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλη την Ευρώπη. Το γεγονός πως αποκλειστήκαμε αφού είχαμε πολλές ελπίδες μετά το πρώτο παιχνίδι με την Μπενφίκα. So the question is, if you could start again the group stage, would you separate the team in two different teams, having some players in one and the other, in order to adjust this pressure between the competitions? But this happened in the games because finally I could say that our qualification we missed in the two games against Vidi. From there started the this missing qualification, and in that moment we had some problems. For this reason we had to manage very good the games from the league and from Europe League, and to give at least in our strategy a priority for the league. We had some changes in that moment, and changes that probably gave also a wrong message to the team for that games. Νομίζω ότι εκεί κρίθηκε η κατάσταση, ειδικότερα στα δύο παιχνίδια με την Vidi, στα οποία είχαμε κάποια προβλήματα μέσα στην ομάδα όσον αφορά κάποιους παίχτες, και έπρεπε να δώσουμε ένα διαφορετικό προβάδισμα στα παιχνίδια.
του πρωταθλήματος. Εκεί θεωρώ ότι υπήρξε το πρόβλημα, γιατί ενδεχομένως να πέρασε το λάθος μήνυμα. And the second question is about the condition of Leo Matos. If you see the same player that we were watching the last years, and if his situation is worrying you, because they see a bad image from him. No, doesn't worry me. Leo is a player with experience. He gave a lot to this team. It was very hard for him. He will support a lot us. Δεν με ανησυχεί η κατάσταση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλά στην ομάδα. Ένας έμπειρος παίκτης. Είμαι σίγουρος πως θα μας υποστηρίξει στο μέλλον. Κύριε Σπερκανόπουλος. Κύριε Λουτσέσκο, η εκτίμησή μου είναι ότι η στρατηγική της ομάδας, ενώ η υψηλή στρατηγική από την αρχή του πρωταθλήματος, την οποία συμφώνησε και ο ιδιοκτήτης και τα στελέχη και η τεχνική ηγεσία, τεχνικό team, ήταν ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ο κύριος στόχος. Οι άλλοι στόχοι καλά θα τα αναπτυχθούν, αλλά να μην βλάψουν τον κύριο στόχο. Όλα αυτά βέβαια με δεδομένο τους πόρους, δηλαδή τους παίχτες που έχει η ομάδα, γιατί η ομάδα στην ουσία δεν ενισχύθηκε. Είναι αλήθεια κάτι τέτοιο, γιατί αν είναι αλήθεια, περιττεύει κάθε συζήτηση. Είμαστε απολύτως εντός στρατηγικής και εντός στόχων. His opinion is and it's accepted from the board, the owner, the technical staff, that the main priority and the main target of PAOK is the league, okay, playing the other competitions, but without harming the main target of the team, that is the league. If we talk about this, there is no other question to any other conversation to make, because the team practically is inside the strategy and the target that has been set from the beginning of the season. If this is true, I already explained. I cannot explain more. Έχω εξηγήσει ήδη, δεν μπορώ να εξηγήσω παραπάνω τα πράγματα. Game to win. We want. This is not that someone prepare not to win. Θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι ότι προετοιμάζουμε ένα παιχνίδι χωρίς να θέλει κάποιος να κερδίσει. Humanly normal situation to be able to be more focused in one aspect and after three days to be lack on something. And we were lacking this kind of reaction in Europe League, maybe in another kind of schedule, maybe with another situation from some injured player in the key moments of the group games, we could have managed another situation for the qualification. Maybe we weren't prepared to go on all this aspect, because you know it also an important experience for each one, and especially for PAOK, for people that we are involved in this work, to manage the pressure of both competitions, not to talk about the cup. This is the third, but let's keep aside a little bit. In this situation, being first and going first from the first moment in a perfect program, in a perfect situation in the league, and after to be able to give the same in these game groups, it's obvious that was a difference of reactions of. Psychology of balance or better a lack of balance in some aspects. Immediately you go, you enter, it happens something and you react bad and we receive a goal that could be very easy saved. We make a mistake and I don't know what happened with one card, one penalty, one. These are reactions that show this lack of experience to be top in both of situation with a hard mental energy that we have to spend. Αυτό που είναι ανθρωπίνως δυνατό είναι το να είσαι συγκεντρωμένος σε ένα παιχνίδι και μετά από τρεις μέρες να προσπαθείς αλλά να μην είσαι συγκεντρωμένος σε ένα άλλο. Αυτό συνέβη σε εμάς σαν εξήγηση σε αυτήν την κατάσταση. Ενδεχομένως, αν σε κάποια σημεία κλειδιά ανάμεσα στα μάτς των ομίλων δεν είχαμε κάποιες τραυματισμούς, είχαμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα, τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Από εκεί και πέρα είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία για μας, για τους παίχτες, για το τεχνικό επιτελείο, το να βρίσκεσαι ανάμεσα σε διοργανώσεις και να προσπαθείς να διαχειριστείς αυτή την πίεση.
ανάμεσα σε δύο, μιλώντας για το Europa League τώρα και το πρωτάθλημα. Για το κύπελλο θα μιλήσουμε αργότερα, είναι μια διαφορετική ιστορία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρεις να διαχειρίζεις αυτή την πίεση και έχοντας στο μυαλό σου ότι είσαι μπροστά, ότι πετυχαίνεις, βγάζεις ένα τέλειο πρόγραμμα χωρίς απώλειες στο πρωτάθλημα, είναι φυσιολογικό η πίεση να πηγαίνει πολύ περισσότερο εκεί και σε ένα διαφορετικό μάτς όπως το σημερινό, σε μια κάρτα, σε ένα πέναλτι, να μην έχεις τις ίδιες αντιδράσεις. Θεωρώ πως είναι απολύτως φυσιολογικό όταν μιλάμε για αυτή την κατάσταση. Maybe if we had been not good in the league, second, third position behind the others, it would have been a totally aggressiveness approach in Europe League with different reaction. Ενδεχομένως, αν δεν πηγαίναμε τόσο καλά στο πρωτάθλημα, οι αντιδράσεις μας να είχαν περισσότερη επιθετικότητα, να ήμασταν διαφορετικά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Even if I don't like to say this, but the first game that we played home was against Chelsea. In that moment, after 3 days, we had to play against AEK. After 3 days was another crazy game against Aris in the cup. But after 4 days was that game against Olympiakos. All the people, all the players in their mind was the Chelsea, fantastic. When we have the possibility to play against them, calm down, guys, calm down. Don't we have to be very careful because we would have a game against AEK after 2 days. And that game will be compulsory to win. We were under minus two. Not just this. Ακόμα και αν δεν μου αρέσει να το λέω αυτό, παίζοντας το πρώτο παιχνίδι με την Chelsea, μετά από 2-3 μέρες είχαμε να παίξουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, μετά είχαμε ένα ακόμα τρελό παιχνίδι με τον Άρη και μετά είχαμε να πάμε στον Ολυμπιακό. Η παίκτες ήταν φυσιολογικά πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για το γεγονός ότι πότε θα ξαναπαίξουμε με την Chelsea. Και αυτό που έλεγα συνέχεια είναι ότι πρέπει να ηρεμήσουμε, γιατί μετά την Chelsea έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν απαραίτητο να κερδίσουμε. Δεν χωρούσε άλλο αποτέλεσμα, ειδικότερα έχοντας την πίεση με το μείον 2. Then in that moment maybe was sent a message that the league is more important, but really in that moment that games were much more important without doubt than any other game. Ενδεχομένως σε αυτή την περίπτωση να στέλνετε ένα μήνυμα το οποίο θα είναι ότι υπάρχει μια προτεραιότητα όσον αφορά το πρωτάθλημα, αλλά πραγματικά ήταν παιχνίδια τα οποία ήταν προτεραιότητα. I try just to explain. Finally, for the the missing of qualification in Europe League, the only one fault, if you want, is mine, not of the player, not of this. But on the same time, I have to tell you that we are in a fantastic position. We had a fantastic year, and the work of these players must be seen on this way, and to keep a correct balance. Finally, today we lost the game. We are a lot of crazy situation, but at the end it was a defeat that count exactly zero, keeping in consideration also the other result. Προσπαθώ να εξηγήσω την κατάσταση απλά. Όσον αφορά την απώλεια της πρόκρισης, ο μόνος υπεύθυνος είμαι εγώ. Η δουλειά των παιχτών είναι φανταστική. Έχουμε περάσει μια φανταστική περίοδο αυτή τη στιγμή και την περνάμε ακόμα όσον αφορά τα αποτελέσματα. Σε τελική ανάλυση μπορούμε να πούμε ότι η ήττα αυτή μετράει σαν μηδέν, ειδικότερα αν τη συνδυάσουμε με το αποτέλεσμα το άλλο στον όμιλο. Τελευταία ερώτηση, Δημήτρη. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Οι πρώτες 40-50 ομάδες στη λίστα της UEFA παίζουν Ευρώπη και πρωτάθλημα. Δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά σε απόδοση και νοοτροπία όπως παρουσίασε ο ΠΑΟΚ. Και τέλος πάντων, έχει ο ΠΑΟΚ τόσο άπειρους παίχτες το να σηκώσουν δύο πορείες, γιατί αυτό μας περιγράφει. Γιατί? The top 40-50 clubs in Europe currently are playing also domestic leagues and are also competing in Europe. And they don't have the huge difference of quality of mentality with PAOK. There is not so, such a big difference. Are you sure how many teams are in front in the first position? In average, let's say. No, I don't care. Don't talk about average with me. Δεν θέλω να μιλήσω για μέσο όρο ομάδων. One thing is to be second, third there, in the first position, balance, and another thing is to go and to be focused there. Είναι διαφορετικό να είσαι δύο, δεύτερος, τρίτος, να είσαι κοντά απλά και διαφορετικό να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος. In the end, this is a problem for PAOK. It's not a positive thing. No, it's not a problem for PAOK. Δεν είναι πρόβλημα για τον PAOK. It's not a problem. Sorry to tell you. It's a process of becoming
Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι μια διαδικασία στην οποία ο ΠΑΟΚ γίνεται δυνατότερο και δυνατότερο κλαμπ. Does ΠΑΟΚ have these unlimited players or too many players to handle two competitions? About this we can talk a lot. Άπειρος αυτό. Συγγνώμη. Άπειρος. Unexperienced was not... That doesn't matter. It's not to take now in consideration. We want to find something negative, we can find a lot. Αν θέλουμε να βρούμε κάτι αρνητικό, μπορούμε. I just explain. I'm telling that it's a matter of... yesterday I read, or in the morning, I read in an interview of Tuchel from PSG that was saying that to be winner of Champions League, because this is the target for all the budget, for all these investments, for this, is not easy because the team is lack of, the team, PSG, is lack of experience of playing Χθες διάβασα μια συνέντευξη του Τούχελ για τον προπονητή της Paris Saint-Germain, ο οποίος έλεγε ότι για να κατακτήσει το Champions League, ο οποίος είναι ένας στόχος του budget όλων των επενδύσεων κτλ., χρειάζεσαι να έχεις εμπειρία. Και η ομάδα, η Paris Saint-Germain, δεν έχει εμπειρία όσον αφορά προημιτελικά, ημιτελικά του Champions League. Then it's a matter of process of PAOK increasing the level, going higher. In the league is the first time for a lot of time, for a long time, then is leading with such a difference of points. All the year was about the mentality of fighting, winning games or losing just one game in one season. Είναι θέμα διαδικασίας. Είναι πολλά τα χρόνια στα οποία ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρεθεί τόσο μπροστά, να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος με τόσο μεγάλη διαφορά. Υπήρξε ένας χρόνος στον οποίο προσπαθούσαμε να φτιάξουμε την οτροπία του να κερδίζεις παιχνίδια, να παλεύεις, κάνοντας μόλις μία ήττα στο πρωτάθλημα. It's a matter of experience for everyone around the team, the message, the power that... It is sent to the team. Είναι θέμα εμπειρίας, είναι θέμα του μηνύματος που πραγματικά στέλνει η ομάδα. Then we want, believe me, we want what I want. I'm crazy. For me, was maybe more important than everything to qualify and to continue as a coach. Πιστέψτε με, το θέλαμε και για μένα ενδεχομένως προσωπικά να ήταν το πιο σημαντικό να περάσουμε σαν προπονητής στην επόμενη φάση. Παίχτες το ίδιο. I want to win the title. I want to win the cup. Θέλω να κερδίσω τον τίτλο, το πρωτάθλημα. But it was this situation. We are also us human persons, and in we gain in some aspects, and because of a huge effort, we can lose in another aspect. Υπήρξε αυτή η κατάσταση. Είμαστε άνθρωποι, κερδίζουμε κάπου πάρα πολύ και ενδεχομένως να χάνουμε σε κάτι άλλο. I know that it's hard to understand, but It's like this. We have better team than Bate Borisov. We have better team than Vidi, without doubt. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το καταλάβετε. Είμαστε καλύτερη ομάδα και από την Bate και από την Vidi. But on the same time, we have also much tougher league in the way of pressure, managing this with more teams. Big aspects in every corner of the league. Αλλά την ίδια στιγμή έχουμε ένα πολύ πιο δυνατό πρωτάθλημα με περισσότερη πίεση και κάτι να παραμονεύει συνεχώς σε όλα τα θέματα, σε κάθε γωνία. Then this made us to lose some correct things after 2-3 days. Αυτό μας κάνει λοιπόν να χάνουμε κάποια σωστά πράγματα τα οποία έχουμε κάθε 2-3 μέρες. But it's a good experience. I told you, maybe if we went to through this summer on a different way and not having these hopes to qualify in Champions League, also this could have give us a different approach. We didn't have the balance after this situation because a lot of us we didn't participate in Champions League to know okay, one is one and we go for the other. Ενδεχομένως το καλοκαίρι η εμπειρία μας ήταν διαφορετική, γιατί πολλοί από εμάς που βρισκόμαστε εδώ πέρα δεν έχουμε την εμπειρία του Champions League. Η πορεία μας και η προσέγγιση μας σε αυτά τα παιχνίδια ήταν τελείως διαφορετική. Είχαμε μια διαφορετική ισορροπία όσον αφορά γενικότερα αυτά τα παιχνίδια. Ευχαριστούμε πολύ. One more. Ναι, αλλά όμως άμα το κάνουμε αυτό το πράγμα δεν θα τελειώσουμε ποτέ εδώ.
Μια παρατήρηση. Ερώτηση. Θα διαφωνήσω όλοι με τον συνάδελφο. Γιατί ο μέσος όρος που ανέφερε είναι το πιο ανασφαλές στοιχείο για να βγάλει συμπεράσματα. Αυτό το λέω και σαν μαθηματικός. Οδηγεί σε πλάνη. Το ζήτημα είναι ποια ομάδα. Δημήτρη, όχι. Άστο να τελειώσει. Το θέμα είναι ποια ομάδα. Ποια ομάδα. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα των 50 ομάδων. Είναι θέμα ποια ομάδα επιδιώκει ένα στόχο 30 χρόνια από αυτές και πώς συμπεριφέρεται. Αυτό είναι το ζήτημα. Η ερώτηση είναι, για να αλλάξουμε και θέμα. Είδαμε ένα ημίχρονο, δύο ημίχρονα με τη Λάρισα και ένα ημίχρονο, το δεύτερο με την Πάτε. Μία ομάδα να παίζει μάλιστα τις δύο φορές με 10 παίχτες, να είναι ταμπουρωμένη μέσα και ο ΠΑΟΚ να προσπαθεί να τη διασπάσει χωρίς το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό είναι και μια σκηνή από το μέλλον. Δηλαδή από εδώ και πέρα έτσι θα παίζουν. Πώς το βλέπει αυτό, είναι ευχαριστημένος, δεν είδαμε να έχει απειλή από σούτ από μακριά. Πώς θα γίνει να συνεχίσουν έτσι να παίζουν τον ΠΑΟΚ οι ομάδες. They saw two halves with Lars and one today. The second half, the opponent team being on 30 meters, defending too much and ΠΑΟΚ not being able to make the best out of this thing. ΠΑΟΚ didn't seem to... Win today. Yes, even today, also in the game of Larissa, Pauk didn't shoot from far, didn't try something. Now we go to other aspects and are not true. I believe that against Larissa had 25 finalizations. Today we had other 20. It's not like this. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Στο παιχνίδι με τη Λάρισα είχαμε 25 τελικές φάσεις. Σήμερα ενδεχομένως είχαμε 20 τελικές φάσεις. And also against Larissa we played very well. It was a fantastic game. Και με τη Λάρισα παίξαμε φανταστικά νομίζω. We don't score, we don't score. Maybe it's a lot of pressure. And we have to manage also this. Today I told you clear that it was a wrong approach after we received the goal because why we don't speak? If maybe we score in the first 10 minutes when we had the opportunity, everybody will be very enthusiastic and with a different mental. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε στο παιχνίδι με την Λάρισα. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό θέμα. Και σήμερα, αν δεν είχαμε δεχθεί τον γκολ, αυτό ενδεχομένως να μην λέγατε κάτι τέτοιο τώρα. Αν είχαμε σκοράρει, θα υπήρχε περισσότερο ενθουσιασμό στην ομάδα, θα υπήρχε σωστή προσέγγιση. Όπως είπαμε και πριν, δεν υπήρξε σωστή προσέγγιση σήμερα. I try to explain and to give you arguments for all this situation. Accept or you don't accept is your problem, finally. Προσπαθώ να σας δώσω πάντα τις απαντήσεις λέγοντας και εξηγήσεις πάνω σε όλα αυτά. Το αν εσείς το αποδέχεστε ή όχι δεν είναι δικό μου πρόβλημα. If you want to create negativity, you can create. My job is to be here and to answer with honesty. Αν θέλετε να δημιουργείτε αρνητισμό και ένα τέτοιο κλίμα, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Εγώ είμαι εδώ για να απαντάω με ειλικρίνεια σε ό,τι με ρωτάτε. If you want to find guilty person for this lack of qualification, the only one is me. Αν θέλετε να βρείτε έναν ένοχο όσον αφορά την απώλεια της πρόκρισης, αυτός είμαι εγώ. But the team is first on classification. Αλλά η ομάδα είναι πρώτη. From the others and continue with in a good way. Μακριά από τους υπόλοιπους και συνεχίζει σε έναν καλό δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ. Μπεν Χουρ συνέντευξη τύπου, ρε φίλε. 45 λεπτά κράτηση. Λοιπόν, Τζον Ζάτσι, λέω να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε, να πάρουμε και ό,τι σχόλιο υπάρχει, παύλα, ό,τι παίζει από ρεπορτάζ άλλο στην Τούμπα, γιατί να πω την αλήθεια, περίμενα θα κρατήσει λίγο παραπάνω στην δεξιτή, αλλά κράτησε παραπάνω από όσο περίμενα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάρουμε ένα διαφημιστικό, έτσι, μια διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πάμε στην Τούμπα σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ και να κλείσουμε από Τούμπα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε στην Τούμπα. Πάμε στην Ελένη Μπούντου που μας περιμένει εκεί να μας δώσει ό,τι άλλο υπάρχει από ρεπορτάζ μετά το τέλος του αγώνα με την Πάτε Μπόρσοφ. Ελένη, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Ήταν λίγο δύσκολο το βράδυ. Ήταν λίγο δύσκολο το βράδυ και νομίζω ότι πέρα από το αποτέλεσμα το καταλαβαίνει κανείς και από την εικόνα της συνέντευξης τύπου την οποία ακούσατε εσείς προηγουμένως από το Ράσμα Λουτσέσκου, αλλά σίγουρα ένα άλλο κομμάτι είναι αυτό της μεικτής ζώνης, έτσι. Mm-hmm. Εκεί που μόνο ο Δημήτρης Πέλκας, η αλήθεια είναι, γιατί οι περισσότεροι στάθηκαν στην κάμερα του συνδρομητικού, μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου, οι περισσότεροι πολύ γρήγορα μπήκαν στο πούλμαν της αποστολής, χωρίς διάθεση να μιλήσουν, χωρίς διάθεση να σταθούν. Ο Πρίζοβιτς έδωσε το δικό του στίγμα των σκέψεων μέσω Instagram. Εκείνο το οποίο βγαίνει από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αν θέλεις Νίκο, είναι μια έτσι διάθεση απολογίας για την εμφάνιση τη σημερινή και φυσικά
μία συγγνώμη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ που βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο. Συγγνώμη υπόθηκε και από τον Μπρίγκεβιτς, αλλά και από τον Δημήτρη Πέλκας. Ξεκινώ από τον Μπρίγκεβιτς, ο οποίος τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στο Instagram και έστρεψε βεβαίως την προσοχή στο πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε θα δοθούν απαντήσεις, οι σωστές απαντήσεις τη Δευτέρα, σε εκτός έδρας βεβαίως παιχνίδι του Δικεφάλου απέναντι στον Λεβαδιακό. Υπέροχη οπαδή, υπέροχη ατμόσφαιρα. Απολογούμε στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για την εμφάνισή μας απόψε. Είναι μια ντροπή και θέλω να το ξεχάσω άμεσα. Έχουμε έναν στόχο αυτή τη χρονιά και πρέπει να τον πετύχουμε. Τη Δευτέρα θα δώσουμε τη σωστή απάντηση. Στο ίδιο κύμα, στο ίδιο μήκος μάλλον κύματος και οι δηλώσεις του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος και εκείνος ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο και παράλληλα ζήτησε στήριξη και υπομονή. Υπάρχει ένας μεγάλος στόχος, ένας στόχος που ο ΠΑΟΚ έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ζητάω στήριξη και υπομονή από τον κόσμο και να προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι μέχρι τέλος. Κρατάω σίγουρα και μια τάκα του Δημήτρη, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ξέρω πώς είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ποιες είναι οι απαιτήσεις του, αντιλαμβανόμενος πλήρως το κλίμα, την απογοήτευση που υπάρχει στις τάξεις των οπαδών. Έχω περάσει και χειρότερες στιγμές στον ΠΑΟΚ και γι' αυτό κιόλας ζητάω στήριξη και υπομονή. Από εκεί και πέρα ήταν ιδιαίτερα ρεαλιστής όσον αφορά βεβαίως τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, γιατί όπως ανέφερε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, αν εξαιρέσουμε τα παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League και φυσικά τον αγώνα στην Λευκορωσία και την νίκη εκεί του Δικεφάλου απέναντι στην Μπάτε, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Ήταν ένας δίκαιος αποκλεισμός με αποκλεισμό μίας νίκης και πέντε ητών. Ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων, ενώ στη σύγχρονη μίληση για το πρωτάθλημα και για το μάθημα της Λιβαδιάς δεν μου λέει κάτι το ότι είμαστε πρωτοθλητές. Και μόνο δεν μου λέει κάτι ότι είμαστε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στην Super League. Για μας τώρα ξεκινάει, την Δευτέρα έχουμε έναν τελικό, είναι μάχη και θα πρέπει το Μάιο να είμαστε αυτοί που θα τερματίσουμε πρώτοι και να είμαστε χαρούμενοι. Mm-hmm. Αν θέλεις Νίκο, για μένα οι δηλώσεις των παικτών συνάδουν, είναι απόρρια της δήλωσης του στίγματος που έδωσε ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος τοποθετήθηκε με ανάρτησή του μετά το τέλος του παιχνιδιού, λακωνικός, αλλά νομίζω σε μια έτσι δήλωση, σε μια ανάρτηση που τα είπε όλα. Εύχομαι να ξυπνήσω με αμνησία και να ξεχάσω αυτή την τροπή. Ναι, ναι. Ελένη, ναι. Όσον αφορά κάποιους τραυματισμούς που προέκυψαν, μετέφερα και εγώ βέβαια κάτι, αλλά για δώσε μας λίγο τι παίζει από το ρεπορτάζ, γιατί ναι, και ο Βιερίνια αποχώρησε με θέμα και ο Πέλκας αποχώρησε με θέμα και ο Ολυμπιακός το κάνει 2-0 και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει σκορ πρόκρισης με τη Μίλαν στο 70 το παιχνίδι. Σε ακούω. Ναι, υπάρχουν δύο προβλήματα μικροτραυματισμών. Υπάρχουν κάποιοι φόβοι για θλάση με τον Δημήτρη Πέλκα και κάποιες ενοχλήσεις για τον Αντελίνο Βιερίνη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιατρός της ομάδας, ο κ. Παπακώστας, αποχωρώντας από το γήπεδο της Τούμπας, ο Πέλκας έχει, αν θυμάμαι καλά, ναι, θλάσσι στο γαστροκνήμιο. Ακριβώς, και ο αρχηγός του Δικεφάλου, Αντελίνο Βιερίνη, αποχώρησε με ενοχλήσεις στον Δικέφαλο. Ωστόσο, αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση. Αύριο θα γίνουν τις επόμενες ώρες, για να το θέσουμε καλύτερα, οι απαραίτητες εξετάσεις. Πρέπει να περάσει και ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης των δύο ποδοσφαιριστών, γιατί βεβαίως υπάρχει και ένα παιχνίδι τη Δευτέρα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Ελένη, σε ευχαριστούμε για ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου. 2-0 ο Ολυμπιακός με τη Μίλαν. Έβαλε ένα πολύ τυχερό δεύτερο γκολ. Είχε πριν μια τεράστια διπλή ευκαιρία με το Φορτούνι. Και δεν πρόλαβα να δω τον δεύτερο που κόντραρε η μπάλα πάνω σε αμυντικό. Καπάκι είχε μεγάλη ευκαιρία η Μίλαν με τον Ιγκουαίν να το κάνει 1-1. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη με 2 γκολ και πλέον έχει σκορ πρόκριση. Στο 71 είναι στο 2-0. Έχει ακόμα 20-25 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Να δούμε αν θα καταφέρει να το κρατήσει και να προκριθεί στην επόμενη φάση, γιατί πλέον με αυτό το σκορ είναι στην επόμενη φάση. Τζον Ζάτσι, πάμε και στον Στέργιο Αναστασιάδη που έχουμε μιλήσει μαζί του για να πάρουμε ένα σχόλιο και από εκεί και να κλείσουμε σιγά σιγά μετά της Τούμπας. Πριν πάμε στο Στέργιο, στα παιχνίδια που είναι όλα από το 70 μέχρι το 75 στο Europa League, λέω σκορ. ΑΕΚ Λάρνακα, Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-3, Λουντογκόρετ Ζυρίχη 1-1, Celtic Salzburg 0-1, Λειψία Ρόζεμπορκ 1-0. Αν μείνουν έτσι τα αποτελέσματα, η Celtic μένει εκτός και περνάει και το κάνει 2-1 η Μίλαν λοιπόν. Φοβερά πράγματα. Τρομερό μας γίνεται στο Καραϊσκάκης. 2-1 μειώνει η Μίλαν και τώρα έχει σκορ πρόκριση αυτή. Γιατί έχει ένα γκολ διαφορά, ο Ολυμπιακός ψάχνει νίκη 2 γκολ.
Μείωση για τη Μίλαν. Δεν έχω προλάβει να δω ποιος. Ένα ψηλό μαύρο παιδί είναι. Δεν έχω δει ποιος είναι. Ο Ζαπάτα είναι ο κεντρικός αμυντικός της Μίλαν που κάνει το 2-1. Και πριν προλάβουν να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ωραίο κλισέ αυτό, στο Καραϊσκάκης η Μίλαν μειώνει σε 2-1. Πέρασε η μπάλα. Λοιπόν, γίνονται φοβερές φάσεις στο Καραϊσκάκη. Λέω πω, γιατί πραγματικά είναι εδώ το γκολ. Τώρα έχει κάνει την κεφαλιά ο Ζαπάτα. Φεύγει κάτω από τα χέρια του Σάντι. Προλαμβάνει να την προλάβει. Σκάει μέσα στη γραμμή η μπάλα, μέσα στην εστία δηλαδή, και μετράει τον γκολ. Στέριο Αναστασιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται, φίλε μου? Καλά, εσύ? Λίγο κακό το βράδυ σήμερα, πιστεύω, στη Τούμπα. Πολύ κακό το βράδυ. Αρκετά κακό, θα έλεγα. Πολύ κακό. Mm-hmm. Και αυτή η, ας την πούμε, αγωνιστική ανάταση του ΠΑΟΚ σε δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει τις εντυπώσεις. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θα μπορούσε να είναι χειρότερο το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή μια από τα ίδια με το πρώτο ή ακόμα χειρότερα. Σε αυτό αντέδρασε ο ΠΑΟΚ, έβαλε και ένα γκολ. Εντάξει, οι αποδοκιμασίες στην Τούμπα που είχαμε καιρό να ακούσουμε συνθήματα εναντίον της ομάδας έγιναν επιδοκιμασίες, ζεστάθηκε η ατμόσφαιρα, αλλά στο φινάλε δεν μετριάζει την βαριά ήττα. Στέργιο, συμφωνείς με την άποψη ότι δεν άξιζε ο ΠΑΟΚ να περάσει, φίλε? Δηλαδή με την εικόνα που είχε στον όμιλο του Europa League, δεν άξιζε να περάσει. Και το γεγονός ότι σήμερα διεκδικούσε την πρόκριση τελευταία αγωνιστική με μία νίκη, ήταν από τα παράδοξα. Δηλαδή... Ήταν θαύμα ότι ο ΠΑΟΚ με μία νίκη και τέσσερις ήττες είχε ελπίδες να προκριθεί. Mm-hmm. Εντάξει, η Μπίλια έκατσε στο άλλο παιχνίδι στο πιο φυσιολογικό αποτέλεσμα, γιατί νομίζω η Τσέλσι απλά δεν ήθελε να χάσει ισοπαλία, δεν μπορεί κανείς να την πει τίποτα. Mm-hmm. Πέντε νίκες, μια ισοπαλία, οκ. Okay. Αλλά στην Τούμπα, να σου πω, αυτό το έργο κανείς δεν το έλεγε μπροστά του. Ναι. Mm-hmm. Δεν νομίζω να υπήρχε ένας που να πει ότι η Μπάτε θα κέρδιζε με 1-3. Ναι. Αυτό δεν περίμενε κανένας. Αλλά πάω σίγουρα δεν άγγιζε να περάσει, τι να λέμε. Mm-hmm. Τρεις βαθμοί σε 6 παιχνίδια με Βίντι και Μπάτε, που εντάξει, Μπάτε, Νίκο, είδαμε ότι είναι κανονική ομάδα, εντάξει. Η Βίντι έχω τις αμφιβολίες μου, ειδικά στο momentum που την πέτυχε ο ΠΑΟΚ, αλλά το έχει πει και ο Λουτσέσκου. Η Βίντι, ρε φίλε, εξαιστεί. Νομίζω ότι η Βίντι είναι ομάδα, απλά ποιοτικά έχει απόσταση. Παρ' όλα αυτά όμως μέτρησε το γεγονός ότι είναι ομάδα στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Ναι, δηλαδή, η Μπάτε δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη απόσταση ποιοτικά. Η Βίντι νομίζω ότι ποιοτικά ήταν πολύ πιο κάτω και από τον ΠΑΟΚ και από την Μπάτε. Αλλά ήταν ομάδα. Μαγιά τους και για τη Βίντι και για την Μπάτε. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή δεν πήγε καλά. Mm-hmm. Αν και Νίκο, νομίζω, εγώ θα το ξαναπώ, αυτή η δήλωση, μάλλον το μήνυμα του Βαρέλα μετά την ήττα στην Βίντι, που για μένα ήταν πιο απογοητευτικό αποτέλεσμα, mm-hmm. το βράδυ στην Ουγγαρία. Mm-hmm. Το επόμενο πρωί ανεβάζει ο Βαρέλα φωτογραφία από το ΜΑΤ και γράφει δύσκολο βράδυ, δεν έπρεπε να χάσουμε, και σε παρένθεση, αλλά όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος, χαμογελάκι, κλείνει η παρένθεση. Αυτή η δήλωση πιστεύω ότι αντικατοπτρίζει γιατί ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε με 5 ήττες. Mm-hmm. Ναι, συμφωνούμε. Το γιατί πέρασε στον Βαρέλα αυτό και στους υπόλοιπους παίκτες. Ποιος το πέρασε πολύ, ποιος λίγο, ποιος καθόλου, ποιος έκανε... Αυτό πρέπει να βρουν, αλλά η ουσία είναι ότι πέρασε στην ομάδα αυτή η νοοτροπία. Ότι ό,τι και να γίνει πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Εντάξει. Επίσης, κοίταξε. Okay, τώρα μένουμε φυσικά στην πορεία που έκανε ο ΠΑΟΚ στο Europa League, αλλά αυτό διαγράφει την τρομερή πορεία το καλοκαίρι στα προκριματικά, που είναι ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής του πορείας, έτσι. Και τώρα ένα δεύτερο στο οποίο έχει αποτύχει. Έτσι, δηλαδή δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στην εικόνα του στον όμιλο του Europa League, που όντως είναι κακή και αποκλείστηκε δικαιότατα, και να σβήσουμε το ότι έγινε το καλοκαίρι, που πραγματικά εκεί ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός και πήγε να κάνει μια τρομερή υπέρβαση που δεν την πέτυχε στο τέλος. Okay, έτσι. Κοίταξε, θα ήταν αφύσικο, Νίκο, να έχει ένας παίκτης την ίδια κάψα και το ίδιο κίνητρο αν παίξει στο Champions League, στο Europa League. Έτσι. Εντάξει, όπως είναι, συμβαίνει το ίδιο αν παίζει στην Ευρωλίγκα ή αν παίζει στο FIBA Champions League. Εντάξει, δεν μπορεί κανένας αθλητής να έχει το ίδιο κίνητρο, την ίδια τρέλα και την ίδια κάψα που είχε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, εκείνο το φανταστικό δίμηνο, ας πούμε, Ιούλιο-Αύγουστο, που πραγματικά έφτασε ένα βήμα πριν το μεγάλο όνειρο. Εκεί άδειασε η ομάδα, mm-hmm. ευρωπαϊκά. Και δεν είδε κανείς την ομάδα, ούτε ο Λουτσέσκου ούτε παίκτες, αυτή είναι η αλήθεια, σοβαρά το θεσμό του Europa League. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ευθύνη του Λουτσέσκου 100% ή ευθύνη των παιχτών 100% ή ευθύνη της διοίκησης 100%. Είναι ένα κράμα όλων αυτών μαζί. Αυτή η ψύχωση για το πρωτάθλημα μεταφέρθηκε από την οικογένεια Σαββίδη στη διοίκηση, από τη διοίκηση στους παίκτες, από τη διοίκηση στον προπονητή και πάει λέγοντας. Τώρα, γι' αυτό είπα πριν, δεν ξέρουμε ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη.
Εντάξει, δεν υπάρχει ζυγαριά να πούμε ότι φταίει η διοίκηση 20% και η παίκτη 25% και ο Λουτσέσκου 70%. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν παρουσιάστηκε και δεν ήθελε τόσο πολύ την διάκριση στο Europa League. Mm-hmm. Συμφωνώ με τον Λουτσέσκου που λέει ότι σε κανένα μάτς δεν καταδίκαμε για να χάσουμε, αλλά ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε λάθος την όλη ιστορία σε έναν όμιλο που σίγουρα θα μπορούσε να περάσει και με ζεστές μηχανές. Αλλά δεν έγινε αυτό. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω στο 200% την πίκρα του κόσμου. Όντως είναι μια πορεία πάρα πολύ άσχημη. Παρένθεση, δεν καταλαβαίνω τις αποδοκιμασίες σε τέτοιο βαθμό που ακούστηκαν και το σύστημα. Νομίζω ήταν, ήταν πιο πολύ εκνευρισμός, ρε φίλε, με τα δύο γκολ στο τέλος. Δηλαδή, ναι, πάνω, σωστό. Ναι, έτσι ναι. Νομίζω ότι okay, ήταν. Okay, καλός ή κακός, ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει σελίδα. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και να μιλάμε πέντε μέρες, Νίκο, για το αν έπρεπε να παίξει ο ΑΚΠΟΜ και να ξεκουραστεί ο Πρίγιοβιτς ή αν έπρεπε να... Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ, όσο πλήρης και αν έδειχνε το καλοκαίρι, ποσοτικά πλήρης, εντάξει, κανείς δεν είπε, τουλάχιστον εγώ δεν είπα σίγουρα, ούτε ο Σταύρος, ούτε κανείς εδώ στο Λίμπερο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ποιοτικά δύο εισάξια δεκάδες. Ναι. Εγώ πίστευα ότι ποσοτικά ήταν μια πολύ καλή σύνδεση ρόστερ με τις αδυναμίες που τις λέγαμε το καλοκαίρι στη backup του Μάτος και στα στόπερ κτλ. Αλλά αποδείχθηκε και στην πράξη ότι δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είναι το ίδιο ανταγωνιστικός πάνω στο σκεπτικό του Λουτσέσκου να φρεσκάρουμε κάποιους παίκτες. Ναι, και που σιγά σιγά, όπως το λες και εσύ, να φρεσκάρουμε κάποιους παίκτες, σωστά, και το σκεπτικό του Λουτσέσκου. Βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ, όπως λες, ποσοτικά έχει ένα ρόστερ, ξέρω εγώ, 24-25 παίκτες, αλλά επί της ουσίας το ρόστερ είναι 14-15 παίκτες. Έτσι. Που, ναι, που είτε είναι η ενδεκάδα είτε είναι γύρω από την ενδεκάδα. Έτσι, γι' αυτό λέω 14-15. Αυτοί που μπαίνουν, βγαίνουν τέλος πάντων ή έχουν έναν ρόλο τέτοιου τύπου. Δεν έχει 25. Δηλαδή, ποσοτικά ναι, μεν έχει 25, αλλά η ουσία είναι. Ο αριθμός είναι μικρότερος. Και αυτό το πράγμα το πληρώνει. Έτσι, το πληρώνει. Λέω, ποσοτικά το ρόστερ είναι επαρκές. Αν τραυματιστεί ο Μάτος, να μην μπει δεξιός εξτρέμις στη θέση του δεξιού μπακ. Ναι, okay. Θα μπει δεξιός μπακ. Ναι. Το ίδιο και στα αριστερά, το ίδιο και στα στόπερ. Και, εντάξει, okay. Αλλά ποιοτικά δεν. Μπορούμε να ανοίξουμε μια μεγάλη κουβέντα, ξαναλέω, αλλά νομίζω μήνα Δεκέμβριο το να αναλύουμε, ακόμα και η ομάδα, όχι μόνο εμείς, γιατί όλο αυτό πήγε στραβά, νομίζω θα έχει ο ΠΑΟΚ το χρόνο να το κάνει το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Καλός ή κακός, και αν ο ορισμένος ξυνίζει, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ γιατί ορισμένοι πλέον δεν αρκούνται με πρωτάθλημα και κύπελο. Θα το ξαναπώ στα δικά μου τα μάτια και στο μυαλό, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς τους ανθρώπους, στους παντούς του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Okay. Αλλά πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Όχι μόνο γιατί πρέπει να επιστρέψει στους τίτλους, αλλά υπάρχει μεγάλη πίεση στην ομάδα. Εγώ την έχω παρομοιάσει στην κατάσταση εδώ και δεκαετίες με μια χύτρα ταχύτητος που βράζει στο φουλ με το καπάκι να είναι συνεχώς κλειστό. Okay. Ναι. Πρέπει αυτή η κατάσταση κάποια στιγμή να εκτονωθεί. Ναι. Και με την ελπίδα, Νίκο, να αρχίσει να σκέφτεται καλύτερα και πιο ποδοσφαιρικά και η διοίκηση και η οικογένεια Σαββίδη και ο προπονητής και οι παίκτες. Mm-hmm. Εντάξει, γίνανε λάθος επιλογές, αλλά εδώ που φτάσαμε ο ΠΑΟΚ παραμένει μια πολύ καλή διαφορά από τους διώκτες του. Okay, για την Ελλάδα ο ΠΑΟΚ έχει ένα super roster. Για την Ευρώπη, ας μιλήσουμε για το Champions League, αποδείχθηκε το roster ανεπαρκές και φάνηκε στο παιχνίδι με την Μπενφίκα στην Τούμπα. Ξέρεις τι όμως, για το Champions League. Νομίζω ότι στα παιχνίδια με την Μπενφίκα συμφωνώ ότι φάνηκε αυτό το πράγμα, αλλά εδώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο Λουτσέσκου στην συνέντευξη τύπου, ότι είναι μια διαδικασία, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορείς ξαφνικά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει ποτέ στο Μέλλον Champions League, έτσι. Δεν μπορείς ξαφνικά στο ένα καλοκαίρι να έχεις γίνει έτοιμος να μπεις στους ομίλους και να έχεις ένα τόσο γεμάτο ρόστερο όσο χρειάζεται για να είσαι στο Champions League. Νομίζω ότι είναι διδακτικό αυτό το κομμάτι που ζει ο ΠΑΟΚ φέτος. Αν όλα πάνε καλά, έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι δεν μιλάμε για το ΠΑΟΚ. Αν στραβώσουν, μπορεί να διαλυθούν όλα. Έτσι. Γι' αυτό το λέω ότι είναι μια διαδικασία. Σε αυτό συμφωνώ με τον Λουτσέσκου. Το οποίο εξήγησε. Και εγώ. Έτσι. Βέβαια. Απλά οι δύο μεγάλοι του στόχοι φέτος ήταν ο ένας στόχος, παύλα όνειρο, η παρουσία του στους ομίλους του Champions League που έφτασε πολύ κοντά. Και εγώ πιστεύω ότι στο τελευταίο παιχνίδι ήταν και άτυχος με την Μπενφίκα. Και ο άλλος μεγάλος στόχος ήταν το πρωτάθλημα. Έτσι. Και έχει πέναντι ο Ολυμπιακός. Κάτσε να το Φορτούνι, θα το κάνει 3-1 και θα έχει ξανά σκορ πρόκρισης. Το κάνει ο Φορτούνι 3-1. Και ο Ολυμπιακός με 3-1 είναι στην επόμενη φάση του Europa League. Στο 81 είμαστε. Μάλιστα. Συνέχισε, Στέργιο. Απλώς, Νίκο, αν απομονώσουμε τα δύο μάτς με την Μπενφίκα και την Chelsea, που σαφώς είναι και οι δύο ομάδες Champions League, okay, νομίζω δεν διαφωνεί κανένας, mm-hmm. εκεί ο ΠΑΟΚ φάνηκε ανεπαρκής. Γι' αυτό είπα ότι το ρόστερ δεν φάνηκε
ικανό. Γιατί τη Chelsea θέλω να αφήσουμε παντελώς απ' έξω, διότι δεν υπάρχει κανένα θέμα σύγκρισης των δύο ομάδων σε οποιοδήποτε τομέα του ποδοσφαίρου. Δεν είναι. Φάνηκε ξεκάθαρα, είναι πάρα πολύ μακριά οι δύο ομάδες. Το έβαλα στην κουβέντα γιατί είναι μάλλον, όχι θεωρούμε, είναι ομάδα Champions League. Ναι, και υπευθύνθηκαν ομάδα Champions League. Mm-hmm. Άρα με ομάδες Champions League και όχι με Μπάντε και με Βίντι, mm-hmm. που εκεί ο Πάο κλήρωσε άλλα πράγματα. Αλλά σε δύο μάτς που σε μεριώδη πάλους είναι Champions League, ο Πάοκ φάνηκε ανεπαρκής. Άρα, αν του χρόνου ο Πάοκ θέλει να κάνει περισσότερα πράγματα στην Ευρώπη, πρέπει να αναβαθμίσει το ρόστερ του. Ναι. Με ποιότητα, με εμπειρία, με προσωπικότητες. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, γεροί να είμαστε όλοι, πρέπει ο Πάοκ να παραμείνει πρώτος. Και πρέπει να πάρει αυτό το, που του στέρισαν πέρσι. Mm-hmm. Αν μπορεί να το συνδυάσει με το κύπελλο, ακόμα καλύτερα. Αλλά το βασικό στόχος είναι το πρωτάθλημα, και ξαναλέω, επειδή έχει γίνει ψύχωση. Έχει γίνει ένα όνειρο τελευταίες δεκαετίες που καταλαβαίνουμε όλη τι πίεση προκαλεί αυτό στην ομάδα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ επιτέλους να απαλλαχθεί από αυτή την πίεση. Εντάξει, να το γιορτάζει η ομάδα και η πόλη κανένα δίμηνο. Okay. Και η επόμενη μέρα να βρει τον ΠΑΟΚ να είναι πιο ανταγωνιστικός στην Ευρώπη και να καταφέρει να εσαρκώσει τα όνειρα των φιλάθλων και απορίες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Εντάξει, σίγουρα κανείς δεν θέλει την ομάδα να έχει μία νίκη σε 6 παιχνίδια Europa League. Δεν θα βρεθεί ένας δηλαδή. Αλλά απ' την άλλη, ξαναλέω, είναι μια κατάσταση περίεργη. Ο ΠΑΟΚ εγκλωβίστηκε μέσα σε όλο αυτό. Εντάξει, θεωρώ, και όταν παίζει Νίκο μια ομάδα 5 μάτς ή 4 μάτς ή γενικότερα αντιμετωπίζει μια διοργάνωση, ότι εντάξει μωρέ, δεν έγινε τίποτα. Και ξαναθυμίζω το μήνυμα του Βαρέλα που ξαναλέω είναι αποτυπώνει την όλη κατάσταση. Ναι. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο στόχος μας, άρα δεν σημαίνει κάτι ή δεν τρέχει τίποτα που χάσαμε τη Βίντι. Mm-hmm. Okay. Όταν λοιπόν μια ομάδα έχει μάθει να αντιμετωπίζει την Ευρώπη σαν ένα άλλο πράγμα, νούμερο ένα στόχος στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη αν και τα λοιπά, okay, προκριθούμε, okay, δεν μπορεί στο έκτο μάτς να τα φέρει όλα τούμπα και να ξαφνικά να δει τον κύριο Παλίξ σαν πρώτη προτεραιότητα. Έτσι. Και εδώ συμφωνούμε στο ότι δεν είναι και η σωστή νοοτροπία για μια ομάδα που διεκδικεί πράγματα. Έτσι. Μια ομάδα η οποία δεν είναι, όχι, δεν είναι. Παίζει σε όλα τα παιχνίδια το ίδιο. Είτε είναι Ευρώπη, είτε είναι κύπελο, είτε είναι πρωτάθλημα. Και εδώ τώρα έρχομαι και ξαναλέω αυτό που είπε πριν ο Λουτσέσκου με το process, τη διαδικασία, που έχει και αυτός το δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι συνδυσμένος σε αυτή τη διαδικασία. Μην κρυβόμαστε, δεν είναι. Πέρσι διεκδίκησε τον τίτλο από ένα σημείο και μετά που δεν είχε την Ευρώπη, και φέτος το διεκδικεί μαζί με την Ευρώπη και είδαμε ότι την Ευρώπη από ένα σημείο και μετά ουσιαστικά την παράτησε, να το πω έτσι. Ή τέλος πάντων δεν τον ενδιαφέρε τόσο. Έτσι. Μαθαίνεις. Δεν θα πω Νίκο ότι ο Λουτσέσκο δεν έχει την παραμικρή ευθύνη και είναι αυτό που φυσικά και έχει. Εννοείται. Και είναι, εννοείται. Ότι έχει επιμέρους πολλές ευθύνες σε επιλογές προσώπων και προετοιμασία της ομάδας. Αλλά ξαναλέω δεν είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος. Εγώ θεωρώ ότι μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, εντάξει, δεν είπε κάποιος στο Λουτσέσκο θέλουμε πρωτάθλημα πάση θυσία και να περάσει το 32 του Europa League. Mm-hmm. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω, εγώ αυτό ξέρω. Ναι. Ότι ο στόχος ήταν, okay, μεγάλη προσπάθεια της ομάδας το καλοκαίρι, δεν τα κατάφερε, okay. Ο στόχος μας πλέον είναι το πρωτάθλημα πρέπει να το πάρουμε πάση θυσία. Mm-hmm. Δεν μπήκε στο τραπέζι η πρόκριση πάση θυσία στο τραπέζι του Europa League. Κακός. Να είμαστε λίγο πιο ψυχροί και ορθολογιστικοί. Θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, θα μπορούσε. Δηλαδή αλίμονο τώρα, αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πάρει ένα βαθμό από τη Βίντι, που θα άλλαζε όλο το σκηνικό πριν το σημερινό μάτι. Δεν μιλάμε για δύο νίκες, ένα mm-hmm. βαθμό ο ΠΑΟΚ. Να μην έχανε στην Τούμπα ή να μην έχανε στην Ουγγαρία. Ναι, ναι. Εντάξει, και εδώ που φτάσαμε, τέλος πάντων, καλά που δεν έγινε το σενάριο να κερδίσει η Τσέλσι και να χάσει ο ΠΑΟΚ. Μου θα ήταν καταπληκτικό πραγματικά, ναι, όντως. Θα είχαμε και άλλη ιστορία. Θα γραφόταν ιστορία, όντως. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα για την Τσέλσι. Αν και σου λέω βλέποντας το μάτς και οι Άγγλοι ψηλοσπιστά που πήγαν το παιχνίδι, mm-hmm. δεν κυνήγησαν την νίκη με τόση κάψα όσο την κυνήγησαν στο Stamford Bridge. Αλλά εκεί θυμάσαι που λέγαμε ότι ήταν κακό timing ότι η Chelsea είχε χάσει στο Wembley ναι, του Tottenham ναι. και ήθελε να δώσει απαντήσεις. Ψιλοσβηστά το πήγανε οι της Chelsea. Εγώ έσπασα λέγοντας τα δύο παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ όχι να γεννούσε το 0-3, δεν γεννούσε με τίποτα, αλλά πες ότι κέρδιζε ο ΠΑΟΚ 2-1 ή 1-0, νομίζω πως η Βίντι θα έπαιρνε αυτό που ήθελε. Μάλιστα. Αυτό φοβόμουν το σενάριο. Βέβαια, ξαναλέω, κανείς δεν έβλεπε μπροστά του το θεαλτικό αυτό σενάριο του 0-3 της Μπάτε. Στο πρώτο μήχρονο, μαγιά των Λευκορώσων, okay, το θέλαν περισσότερο. Φάνηκε και αυτό ότι ήρθαν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Τρομερό και αυτό δεν έχει ξαναγίνει νομίζω τα χρονικά. Μια ομάδα να αλλάζει χώρα όχι για 2-3 μέρες αλλά για μια εβδομάδα ολόκληρη.
το θέλαν περισσότερο, ήταν καλύτεροι. Okay, ο ΠΑΟΚ δεν άγγιζε να πάρει τίποτα περισσότερο. Τώρα πλέον στρέφει την προσοχή στο Λεβαδιακό. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε, Νίκο, ότι δεν είναι τόσο εμπορικό το μάτς στη Λιβαδιά σε σχέση με τους 32 του Europa League. Ανήκαμε τον ΠΑΟΚ σε μια κλήρωση. Okay, δεν είναι εμπορικό, αλλά μην πάρει τρεις βαθμούς και εδώ θα είμαστε την Τρίτη για να δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Ναι, να δούμε τώρα αύριο. Φαντάζομαι, σας τα είπε και η Ελένη, τι θα γίνει με Πέλκα, τι θα γίνει με Βιερίνια. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα κλείσει αύριο η μέρα και ποιες θα είναι οι διαθέσιμες επιλογές του Λουτσέσκου για το μάτς με το Λεβαδιακό το απόγευμα της Δευτέρας. Mm-hmm. Ωραία, Στέργιο. Κάτι άλλο δεν νομίζω να ξεχάσαμε. Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Λοιπόν, αυτά και από τον Στέργιο Αναστασιάδη, έτσι ως σχόλιο της βραδιάς που ολοκληρώθηκε στην Τούμπα. Γίνεται πολύ μεγάλο μάτς στο Καραϊσκάκης. Τζόνι, βάλτε τώρα απευθείας, έχει γίνει τελευταία λεπτά και παίζεται στο ένα γκολ πλέον, οπότε να βλέπουμε όλο το Europa League. Εντάξει, δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νομίζω στο 3 είναι. Ναι. Για βάλει λίγο να έχουμε εικόνα απευθείας από Καραϊσκάκης. Είναι 3-1 το σκορ, έχει γίνει ένα τρομερό δεύτερο ημίχρονο. Με ευκαιρίες εκατέρθων Ολυμπιακών, έχει χάσει κάποιες φάσεις να κερδίζει πέναλτι στο 80, να το κάνει 3-1 και πλέον να έχει σκορ πρόκρισης. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός θέλει νίκη με 2 γκολ και πάνω για να ακολουθήσει την Μπέτις από τον όμιλό του στην επόμενη φάση. Αν το καταφέρει, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία γιατί θα έχει καταφέρει να αποκλείσει τη Μίλαν, έτσι. Που δεν είναι στην κατάσταση που ήταν παλιά. Okay. Δεν είναι ούτε η χρονιά που κάνει φέτος να κάνει το φοβερό, αλλά είναι πάντα η Μίλαν. Λοιπόν, έχει διακοπή εκεί στο παιχνίδι, έχει πέσει ο Σάουτον, ο δεφλέκος του Ολυμπιακού στο έδαφος. Τα δύο μοναδικά παιχνίδια που δεν έχουν γκολ στον όμιλο, στα παιχνίδια των 10 στο Europa League, είναι το Dinamo Zagreb Anderlecht και το Dundelands Real Betis. Σε όλα τα άλλα υπάρχουν γκολ και ξεκινάμε. Η ΑΕΚ Λάρνακας μπορεί να προηγήθηκε με ένα 0, αλλά από εκεί και έπειτα την πήρε κατηφόρα. 1-5 το έχει κάνει η Leverkusen. 1-2 το ημίχρονο. Η Λοντογκόρη με τη Ζηρίχη είναι στο 1-1. 0-2 είναι το Celtic Salzburg. Η Λειψία ισοφαρίστηκε από τη Rosenborg. Εδώ παίζει τη δεύτερη θέση αυτόν τον όμιλο που είναι με Celtic και Λειψία. Είναι διάφορο άλλο που έχει περάσει. Είναι εκτός νομίζω η Rosenborg, δεν διεκδικεί κάτι. Και χάνει και η Celtic και η Λειψία είναι στο 1-1. Αν μείνει έτσι η κατάσταση, νομίζω ότι στην επόμενη φάση είναι η Celtic. Κοπενχάγη Μπορντό είναι 0-1. Σλάβια Πράγα Ζενίτ είναι 2-0. Σπάρτα Τρνάβα Φενέρμπαχτσε είναι στο 1-0. 1-0 από νωρίς είναι και το Arsenal Καραμπαχ. 3-0 το Σπόρτο Κλισαβόνας Βόρσκλα Πολτάβα. 3-1 είναι και το μάτς του Ολυμπιακού με τη Μίλαν που ήταν 0-0 στο ημίχρονο και έχουν γίνει καταπληκτικά πράγματα. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός 1-0 με το Σισέ στο 60 σε μια φάση διαρκείας. Το δεύτερο γκολ από ό,τι βλέπω εδώ έχει χρεωθεί στο Ζαπάτο αυτό το γκολ γιατί έχει γίνει ένα σουτ μακρινό. Έχει αλλάξει πορεία η μπάλα, έχει πάρει μια τρομερή καμπύλη και έχει κάτσει μέσα στην αιστεία για το 2-0. Ενώ πριν ο Ολυμπιακός είχε χάσει μια απίστευτη διπλή ευκαιρία για να το κάνει 2-0. Η Μίλαν με το Ζαπάτα 2 λεπτά μετά το 2-0 έκανε το 2-1 με κεφαλιά. Με την μπάλα να φεύγει από τα χέρια του Σα να σκάει λίγο μέσα από την γραμμή φυσικά και να μετράει κανονικά τον γκολ. Και στο 81 ο Φορτούνης με πέναλτι έκανε το 3-1. Στο 90 νίκη το παιχνίδι. Κατάμεστε είναι το Καραϊσκάκης. Περιμένουμε εξέλιξη από εκεί. Με 3-1 περνάει ο Ολυμπιακός. Αν δεχθεί γκολ, η Μίλαν είναι στην επόμενη φάση. Και να δούμε, ο Ολυμπιακός θα είναι η μοναδική ομάδα η οποία θα συνεχίσει στην επόμενη φάση του Europa League. Μοναδική ελληνική ομάδα η οποία θα συνεχίσει στην Ευρώπη. Όχι, έφυγε η μπάλα. Εδώ η Μίλαν πήγε με την μπάλα κάτω να βγει στην επίθεση. Να δούμε πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα έχει. Στην Ευρωλίγκα κέρδισε με έναν τρομερό τρόπο στο τέλος η Μπασκόνια μέσα στην έδρα της Μακάμπη του Γιάννη Σφερόπουλου. Και λέω με τρομερό τρόπο γιατί κέρδισε ουσιαστικά με buzzer beater κάρφωμα του Πουαριέ που πέρασε πάνω από έναν και πρόλαβε και τον Τάιους που πήγε να το κάνει τάπα και κέρδισε με τον 99-81 η Μπασκόνια. Το ντέρμπι της Ισπανίας μόνο στα χαρτιά ήταν ντέρμπι. Η Ρεάλ, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, πολύ εύκολα την Μπαρσελόνα με 92-85. Γιάννη Ζάτσι, νομίζω ότι έχουμε πολύ πράγμα παρκαρισμένο. Συμφωνείς? Έχουμε πράγμα παρκαρισμένο ή όχι? Λοιπόν, θα περιμένω τελικά να δώσω και θα τα μαζέψουμε και εμείς σιγά σιγά. Λοιπόν, 4 λεπτά καθυστερήσεων στο Καραϊσκάκης. Έχει παιχτεί σχεδόν το πρώτο. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην πρόκριση. Θα δούμε λίγο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι γίνεται και σε άλλους ομίλους. Ή μάλλον αν παίζονται πράγματα ακόμα. Στον όμιλο που είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Ζηρίχη δεν παίζεται κάτι. Έχουν περάσει και οι δύο. Είναι στους 13. Έτσι όπως είναι τα πράγματα και στους 10 Ζηρίχη. Η Άκλα να κάνει στους 5. Δεν παίζεται κάτι εκεί.
Είπαμε τι γίνεται στον όμιλο το δεύτερο που είναι η Ζάλτσμπουργκ, η Σέλτικ και η Λειψία. Η Σέλτικ χάνει από τη Ζάλτσμπουργκ 0-2 και η Ζάλτσμπουργκ κάνει ουσιαστικά το 6-6, το 6-6 στον όμιλο. Αλλά η Λειψία που παίζει με την αδιάφορη Ρόζεμπουργκ είναι στο 1-1. Και έτσι, αν μην τα πράγματα, η Ζάλτσμπουργκ και η Σέλτικ είναι αυτές οι οποίες περνάνε στην επόμενη φάση. Το Λειψία Ρόζεμπουργκ είναι στις καθυστερήσεις στο 1-1. Στον όμιλο που είναι η Ζενίτ και η Σλάβια Πράγας και η Μπορντό. Η Σλάβια Πράγας κερδίζει τη Ζενίτ που έτσι κι αλλιώς είναι πρώτη, οπότε και αυτή πηγαίνει ως δεύτερη. Η Μπορντό κερδίζει μέσα στην Κοπενχάγη, έχει 7 βαθμούς, αλλά από τη στιγμή που κερδίζει η Σλάβια Πράγας δεν ελπίζει σε κάτι. Επίσης κάτι ανάλογο συμβαίνει και στον όμιλο τον τέταρτο, που και η Δυνάμο Ζάγκρεπ και η Φενέρμπαχτσε είναι στην επόμενη φάση. Η Φενέρμπαχτσε χάνει στην έδρα της Σπάρτακ Τρνάβα, αλλά έχει 8 βαθμούς και με νίκη η Σπάρτακ πάει στους 7. Καθαρισμένα τα πράγματα και στον πέμπτο όμιλο, που είναι η Arsenal με τη Sporting Λισαβόνα 16, Arsenal 13, έτσι όπως είναι τα αποτελέσματα εκεί. Χαμός στον όμιλο του Ολυμπιακού, έχει κόρνερ νομίζω η Μίλαν. Βλέπουμε τι γίνεται εκεί στο Καραϊσκάκης. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, 4 έχουν δώσει οι διαιτητές. Έχει κόρνερ η Μίλαν από τη δεξιά πλευρά, από κόρνερ αν θυμάμαι καλά ήρθε η μείωση του σκορ από το Ζαπάτα για την Μίλαν. Έχει ανέβει και ο Ρέινα, μεγάλες στιγμές. Έχει ανέβει και ο τερματοφύλακας της Μίλαν. Μπάλες πετάνε μέσα στο Καραϊσκάκης, ωραία πράγματα. Λοιπόν, έχει κόρνερ, ελληνικά ωραία πράγματα. Κόρνερ από τα δεξιά έχει η Μίλαν, 93ο λεπτό του αγώνα, 3-1 το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ιταλική ομάδα. Πέφτει ξύλο μέσα στην περιοχή κανονικά. Όχι, τράκαρε ο Μπακαγιώκο με το Ρέινα της Μίλαν. Μένει μπάλα σε φάση για να γεμίσει κάπως. Νομίζω Αμπάτε είναι κανένα γέμισμα, διώχνει ο Σισε. Όταν έχει θερματοφύλακα η Μίλαν, τρέχει να γυρίσει, παίρνει μια κεφαλιά ένας εκεί των Ιταλών, μια δεύτερη. Ο Ποντένσε νομίζω ένας κοντούλης εκεί πέρα πήρε την κεφαλιά, ο Κούτρι μάλλον λάθος κάνω εγώ. Λοιπόν, φάουλ έχει κάνει ένας παλίκαρος της Μίλαν, νομίζω το έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Φεύγει, λύνεται η πολιορκία από πλευράς Μίλαν στα καρέ του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός συνεχίζει να είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Λοιπόν, τελικό έχουμε, το πρώτο τελικό είναι το Σπάρτακ Τρνάβα Φενέρμπαχτσε, 1-0, 1-0 και το ημίχρονο στη Σλοβακία. Είπαμε παιχνίδι το οποίο δεν είχε κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τελικό έχουμε και στο ΑΕΚ Λάρνακας Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-5 με 1-2 το ημίχρονο, διπλό από το ημίχρονο για τους Γερμανούς που είναι και αυτοί στην επόμενη φάση. Περιμένουμε και άλλα τελικά, περιμένουμε τελικό φυσικά από το Καραϊσκάκης. Νομίζω θα κρατήσει και λίγο παραπάνω, αυτό έδειξε πριν ο διαιτητής. Παρότι τώρα περνάει το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, κάτι έδειξε πριν εκεί στο κόρνερ ότι θα κρατήσει λίγο παραπάνω, κάνα μισό λεπτό ακόμα λογικά. Προσπαθεί η Μίλαν να πλησιάσει την περιοχή του Ολυμπιακού. Ανεβαίνει ένας παλίκαρος εκεί από τα δεξιά. Περνάει δύο. Δεν έπεσε. Διώχνει ο Κούτρι. Όχι, έδωσε φάουλ ο διαιτητής. Οπότε είναι τελευταία ευκαιρία για τη Μίλαν να γεμίσει από τα δεξιά. Ανεβαίνει πάλι ο Ρέινα. Πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων στο Καραϊσκάκης. Τελικό έχουμε και στη Πράγα. Σλάβια Πράγας Ζενίτ 2-0. Παιχνίδι και αυτό χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Για να δούμε τώρα λοιπόν γέμισμα για τη Μίλαν. Μ' αρέσει που ανεβαίνει και ο Ρέινα, ο οποίος Ρέινα είναι 75-80 κάπου τόσο. Είναι να πεις και ένας ψηλός θεματοφύλακας, τέλος πάντων. Το φάουλ είναι από δεξιά. Καλή μπάλα πετιέται. Φοβερά πράγματα εκεί στο Καραϊσκάκης. Λιβαδιά έχει εκεί το Καραϊσκάκης. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, πετιούνται μπάλες. Λοιπόν, για να δούμε το φάουλ από δεξιά. Νομίζω ότι φτάνει η τελευταία φάση στο παιχνίδι. Πια μπαίνουμε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων εκεί. Λοιπόν, γεμίζει ένας της Μίλαν. Έχει βγει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο οποίος τρακάρει με αμυντικό, πέφτει, αλλά διώχνει παίκτη του Ολυμπιακού και έχουμε τελικό στο Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Μίλαν 3-1. Ο Ολυμπιακός παίρνει την νίκη με 2 γκολ που ήθελε και συνεχίζει στη φάση των 32 του Europa League. Πολύ μεγάλη πρόκληση για τον Ολυμπιακό, όπως και να το κάνουμε. Κερδίζοντας με 2 γκολ διαφορά τη Μίλαν, παίρνει αυτό που θέλει και είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει στην επόμενη φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Λοιπόν, τελικό 3-1 Ολυμπιακός, τελικό το Ντελάνς Μπέτις 0-0, τελικό το Ζάγκρεπ Μπάντελεχτ 0-0, Δυνάμο Ζάγκρεπ, τελικό και το Λουντογκόρετς Ζυρίχη 1-1, μειώνει Σέλτικ σε 1-2, εκεί τα παιχνίδια τα οποία παίζονται είναι και το Λειψία Ρόζεμπουργκ που είναι στο 1-1. Εκεί παίζεται πρόκριση, έτσι, ανάμεσα σε Σέλτικ και Λειψία, γιατί η Ζάλτσμπουργκ είναι στην επόμενη φάση ως πρώτη.
Είπαμε τελικό είναι και το ΑΕΚ Λάρνακας Μπάγκερ Λεβερκούζεν, τελικό είναι και το Σπάρτακ Τρνάβα Φενέρ Μπαχτσέ. 1-5 η Λεβερκούζεν, 1-0 η Σπάρτακ Τρνάβα την Φενέρ Μπαχτσέ. Περιμένουμε και τα άλλα τελικά. Τελικό είναι και το Λειψία Ρόζενμπουργκ. Οπότε η Celtic είναι αυτή που περνάει στην επόμενη φάση, παρότι έχασε στην έδρα της από την Salzburg και χάνει τέλος πάντων. Τελικό και το Κοπεχάγη Μπορντό 0-1. Τελικό και το Arsenal Karabakh 1-0. Το μοναδικό παιχνίδι το οποίο παίζεται είναι το Celtic Salzburg, αλλά χωρίς κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, Τζον Ζάτσι. Τα πήγαμε καταπληκτικά σήμερα. Αποκλεισμός του ΠΑΟΚ. Πρόκριση του Ολυμπιακού. Μεγάλη βραδιά. Πραγματικά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ο Μπαλαντέρ σήμερα ήταν post-game. Ως Μπαλαντέρ τα λέμε κανονικά εδώ με Νίκο Παπαδόπουλο την Τρίτη. Χώρο με τα διαλύματα τα οποία έχουμε κρατήσει. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας με τη Ζούγκλα μετά τις 12 μέχρι ό,τι ώρα πάει. Εμείς ραντεβού εδώ ως Μπαλαντέρ κανονικά με την εκπομπή μας την ερχόμενη Τρίτη. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.